καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φαντασκοπροχού πιπίνο καψούριδε! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Πρώτη εκπομπή για το 2018! Πολλές ευχές για αγάπη, για υγεία, για αισιοδοξία, για χιούμορ, για γέλιο, για επιτυχίες στη ζωή του καθενός. Όλα αυτά που λένε αυτές τις μέρες, όλες αυτές τις ευχές, εγώ να ευχηθώ τα μισά από αυτά που σας εύχονται, τα μισά να βγουν, θα είστε μια χαρά. Θα είμαστε όλοι μια χαρά, τα μισά. Για τη χώρα μας, για την ομάδα εννοείται. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική χρονιά το 2018. Μακάρι να στεφτεί με ένα double, μακάρι να έρθει το πρωτάθλημα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Να έρθει και πάλι το κύπελο, να προασπίσουμε τα κεκτημένα που λέμε και να κάνουμε δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση. Να δούμε σεντόνι στην Τούμπα το 2018. Στην Τούμπα όχι δύσκολο, γιατί εδώ έρχεται τώρα η μεγάλη είδηση ότι το match ΠΑΟΚ Πλατανιά το Μάιο θα είναι το τελευταίο για αυτή την Τούμπα, όπως τη μάθαμε, όπως είναι όλα αυτά τα χρόνια ο ναός, διότι θα μπει σε εφαρμογή το σχέδιο για το νέο ναό, για το νέο γήπεδο. Δεν θέλω ούτε καν να πω τη λέξη θα γκρεμίσουμε την Τούμπα. Δηλαδή, με πιάνει ένα σφίξιμο στο στομάχι, δεν θέλω να την πω καν τη λέξη. Γκρεμίζω, καταρχήν, έχει πολύ βαρβαρότητα μέσα το γκρεμίζω. Δεν έχει σαν λέξη, δεν είναι μια σκληρή λέξη. Χρήστο Κιώση, αγόρι μου, λεβέντη μου. Όλα εντάξει. Το περίμενε, φίλε, θα κάνει ποδαρικό με τσατσαρό νέα χρονιά, αγόρι μου. Τι σου λέγε για σένα. Όχι, παιδί μου, όχι, παλικάρι μου. Όχι, λεβέντη μου. Λοιπόν, πολλά θα πούμε, πολλά θα συζητήσουμε και σήμερα θα δώσουμε δωράκλες. Κλείσαμε τη χρονιά την προηγούμενη εβδομάδα. Την Παρασκευή με ένα PlayStation 4, ένα καταπληκτικό δώρο από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Πήγε η κυρία, η κοπέλα που το κέρδισε, το παρέλαβε ήδη. Χαιρόμαστε να μπορούμε να δίνουμε τέτοια δώρα. Και θα το ξανακάνουμε δηλαδή, γιατί έχουμε πάρα πολύ δυνατό χορηγό. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος του αρέσει τόσο πολύ να δίνει και είναι μεγάλη ευλογία αυτό. Άνθρωπος που δίνει. Και ο ένας και ο Παμπουκίδης και ο Νικολαίδης και ο άλλος. 50 χρόνια νούμερο 1 στα ηλεκτρικά στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Αυτός είναι ο χορηγός της πρώτης ώρας. Φυσικά μην ξεχνάτε όλα στα όρθια, ντόπια κρέατα, χειροποίητες, νοστιμιές, ο καλύτερος γύρος της πόλης. Και μπέργκερς και κλάπκες και παστές και εδώ το πιο ζουμερό κοτόπουλο της πόλης. 6,70 με πατάτες, σος λεμονιού, τριμμένα τυριά, κεφαλοτήρια, ιστορίες, τα πάντα όλα στα όρθια. Λεωφόρο Στρατού 18 και Κωνσταντινούπολος 37, 2310, 837, 166. Μην ξεχνάτε ότι και σήμερα έχουμε υπέροχα πράγματα να κληρώσουμε. Θα τα συζητήσουμε όλα στο πνεύμα των εορτών, στη μεταγραφή του Αζεβέδο που φαίνεται ότι είναι οριστικά κλεισμένοι, αν και άμα δεν μπουν τσίφρες σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, με τα ρήματα που λέμε κατά καιρούς, έρχεται, υπογράφει άλλο ενεστώτας, άλλο αόριστος. Για να το πούμε έτσι γραμματική. Άλλο το ένα, άλλο το έρχεται, καλά, κατά καιρούς έχουμε διαβάσει φυσικά, εννοείται έτσι, τον θέλει, τον βλέπει, τον νιώθει, τον αισθάνεται. Τους παίχτες, ρε παιδί μου, κατά καιρούς έχουμε διαβάσει διάφορα. Μία ανάσα από! Επίσης και αυτό είναι. Είναι άλλος μία ανάσα δίπλα και του λέει, έλα υπογράψε ρε. Αλλά ρε, σκορδαλιά ρε, σκορδαλιά, είσαι σοβαρός. Είσαι μία ανάσα από την υπογραφή και έρχεσαι με σκορδαλιά. Με τζατζίκι. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Στην ΑΕΚ, ας πούμε, έχουν ανανωθεί αυτές τις μέρες. Δεν λέει κανένας ότι ο Μασούτ είναι στα 34. Πόσο ωραία ντυμένος πήγε για να υπογράψει. Διάβαζα που σε ένα site αθηναϊκό, μιλάμε σαν να ήταν ρεπορτάζ μόδας. Κενά το κουστούμι το σταυροκουμποτό, κενά η ρολεξιά στο χέρι, κενά αράξει την αυτοκινητάρα του απ' έξω και τι ωραίο κόμπο που είχε στη γραβάτα και τι ζελεδιασμένο και αλφαδιασμένο ήταν το μαλλί του και πω, τι παλικάρι είναι αυτό, δηλαδή του τρέχαν τα τσάλια αυτό που το γράφε. Άμα το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, άμα δείτε τι προπαγάνδα πέφτει κάτω,
Και ξαναλέω, σκεφτείτε να παίρναμε εμείς το Μασούτ στα 34 του, τι είχαμε να ακούσουμε στα τηλέφωνα, τι είχαμε να διαβάσουμε εδώ στα φόρα, στα διάφορα site. Ο γέρος από τον Πανιόνιο και 34 και πάλι να ακολουθήσουμε τα τελευταία ένσημα και. Πράγματα διαβάζουμε φυσικά και για τον Αζεβέδο. Θα τα πούμε όλα αυτά τώρα, να πω πρώτα τα δώρα μας, γιατί και σήμερα έχουμε να κληρώσουμε υπέροχα πράγματα. Ένα τριήμερο στο Λουτράκι Αριδέας. Ένα υπέροχο τριήμερο, δύο διανυκτερεύσεις στο Πόζαρ, στο Λουτράκι Αριδέας, σε έναν ευλογημένο τόπο. Υπέροχο πραγματικά, χαλαρωτικό, μέσα στο καταπράσινο τοπίο και βέβαια με τα λουτρά εκεί που είναι ιαματικά, που είναι μειοχαλαρωτικά, που είναι, ξέρετε, εσείς μπαίνατε σε μια άλλη διαδικασία εκεί. Δύο από εσάς, ένας με έναν ακόμα, με το τέρι του, για να μην λέω τώρα άντρας με γυναίκα, γυναίκα με άντρα κτλ. Σουξουμούξου, καθένας. Άλλος μπορεί να θέλει να πάει με το φίλο του, ξέρω εγώ τι να πω. Με την πεθερά του. Για να το πάμε ακόμα σε πιο βίτσιο κατάσταση. Τι γίνεται, πεθαρά, ξέρεις, έκλεισα να πάμε ένα διήμερο μαζί. Ωραία, με τη συμπεθέρα, με την κουμπάρα επίσης. Με την κουμπάρα, φίλε, αρχίζει με το πράγμα, γίνεται ύποπτο, έτσι. Άντε στην πεθερά, δεν τη κάνει ένα δώρο, αλλά γιατί να πάει μαζί σου όμως. Ας πάει με μια φίλη. Τέλος πάντων, εμείς κληρώνουμε ένα διήμερο στις Θερμές, το υπέροχο ξενοδοχείο, πετρόκτιστο με τζακούζια, με τζάκια μέσα, με σουξουμούξου, τον Ατάλο, ξέρω εγώ, να πούμε, ξέρω εγώ, που είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης πέρα από το καταπληκτικό ξενοδοχείο και το τρίμερο, κληρώνουμε μία σακουλάρα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο Μενελάου 29. Αυτές τις μέρες έγινε προσκύνημα, έγινε εκατόμβη. Ουρές ο κόσμος να έρχεται από κάθε άκρη της πόλης, στα δύο κρεοπωλεία μας φυσικά, και στο κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύωσμο, αλλά και στο κρεοπωλείο Άγγελος εκεί που έχει και κοτονοστιμιές, στην Ανδρέα Παπανδρέου 125 στην Νεάπολη. Σήμερα κληρώνουμε ένα υπέροχο δώρο που είναι τα κρέατα ενός μήνα από το κροπολείο Μιχάλης. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνουτε στο 54526. Μου δίνεις λίγο πίτσα χιτζάζ, φίλε, να μπούμε έτσι με αυτό το κομμάτι που το υπερλατρεύω, το υπεραγαπώ, να μπούμε έτσι τη χρονιά. Πω, έχω και καιρό να το βάλω. Εδώ είμαστε, θα τα πούμε όλα, θα τα συζητήσουμε. Ελπίζω να είστε σε φάση χώνεψης. Σιγά σιγά, μετά από τα χλαπάκια 2017-2018 που εορτάστηκαν και φέτος, τα τριγλυκερίδια και οι χοληστερίνες στα ύψη. Έλα ρε πίτσα, έλα ρε πίτσα. Και αυτό είναι ένα όνομα με πολλές θερμίδες, η πίτσα. Άκου Λευτέρης Ρέβας πως κεντάει, Χριστοκιώση. Άκου αγοράκι μου, άκου. Αμέτρητες φορές τα λόγια σου μαχαίρια. Και μια φορά δεν μου πες σ' αγαπώ. Κι αν τώρα με ζητάς και μου φιλάς τα χέρια, να σ' αγαπήσω πάλι δεν μπορώ. Έλα! Ράγισα στην αγκαλιά σου να βάγισα, κι αν τα φιλιά σου νοσταλγίσα, πίσω ξανά δε γυρνώ. Νίκησα γιατί ποτέ δε σ' αδίκησα, κι ούτε την πόρτα σου χτύπησα, και γίνες πια παρελθόν. Και σου λέγα να δεις, θα κλαις, θα με ζητάς, θα αλλάξει ο καιρός και θα παρακαλάς. Έλα ρε πίτσα, άνοιξε το, αδερφέ μου, άνοιξε το. Ζουμου σου λέμε, ζουμου σου και το 2018. Θα τη ζήσουμε τις μεγάλες στιγμές, όπως τις φέρει ο Θεός, όπως φέρει η ζωή, θα τη ζήσουμε παρέα. Εδώ είμαστε, το Λίμπερο 107,4 ή 4, όπως θέλετε, αυτό είναι το καθενός να πούμε την όρεξη. Πίστεψες ποτέ πως θα είχα το κουράγιο να φύγω από σένα μακριά,
Εσύ σε που ζητάς, κοντά σου να γυρίσω. Μας έχω ξεπεράσει τώρα πια. Έλα ρε πίτσα! Ράγισα, στην αγκαλιά σου να βάγισα. Κι αν τα φιλιά σου νοσταλγίσα, πίσω ξανά δεν γυρνώ. Νίκησα, γιατί ποτέ δεν σ' αδίκησα, κι ούτε την πόρτα σου χτύπησα, και γίνες πια παρελθόν. Και σου λέγα να δεις, θα κλαις, θα με ζητάς. Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι όμορφα, έτσι όμορφα. Ελπίζω να περάσατε όμορφα με τους ανθρώπους που αγαπάτε, με αυτούς που θέλατε. Εσείς που έχετε τους δικούς σας μακριά, υπάρχει το υποκατάστατο που λέγεται Skype, που λέγεται βιντεοκλήση πλέον. Μια παρηγοριά δηλαδή, αφού δεν μπορεί να είναι στην άδεια θέση το τραπέζι ο άνθρωπος που είναι μακριά. Εσείς που χάσατε άνθρωπο μέσα στο 2017 και που τις μέρες αυτές η απώλεια πονάει ακόμα περισσότερο, πρέπει να συνεχίσετε τη ζωή, να μην πέσετε σε κατάθλιψη, να μην πέσετε σε απελπισία. Λέω για ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή, ειδικά εσείς που χάσατε άνθρωπο απροσδόκητα, που χάσατε άνθρωπο ξαφνικά και δεν το περιμένατε, που δεν ήρθε νομοτελειακά λόγω μιας μεγάλης ηλικίας. Ξέρουν. Ο καθένας τον ξέρει τον πόνο του, είναι μέσα στο σπίτι του καθενός και αυτός ξέρει πώς θα το χειριστεί. Πάμε παρακάτω, αδερφέ μου. Πάμε, αγοράκι μου. Βάλε τα χαλάκια σου, βάλε τα κομμάτια σου, βάλε ό,τι γουστάρεις. Θέλω να πω. Αφιερωμένο. Μας το ζητάνε κάθε μέρα τα κορίτσια και εμείς το βάζουμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Και σήμερα θα κάνουμε το γλέντι μας και σήμερα θα κάνουμε τη ζουμουσάδα μας με αγνά, με αυθεντικά υλικά. Είπαμε, κληρώνουμε και τριήμερο στις θερμές, κληρώνουμε και σακουλάρα κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα από το Ακροπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο Μενελαίο 29. Παραμονή πρωτοχρονιάς είχε στην Τούμπα απ' έξω σουβλάκι, είχε κοψιδοκατάσταση και μπράβο που το σκέφτηκε η ΠΑΕ. Για τους ανθρώπους που δεν απαραίτητα να είσαι σε μία ένδια, σε μία φτώχεια για να πας, περνάς τη βόλτα σου, αλλιώς είναι εκεί το μέρος. Πολλοίς κόσμος κατάλαβε ότι ζούμε τους τελευταίους 5 μήνες της Τούμπας όπως την ξέρουμε, εκεί όπου κάθε λιθάρι είναι ποτισμένο με υδρότα, κάθε λιθάρι έχει μέσα μια ιστορία ανθρώπων που έκτσαν στον λίγο ελεύθερο χρόνο τους μετά από τις δουλειές τους. Έχτισαν το ναό πριν αρκετά χρόνια πλέον, γιατί το γήπεδο είναι γερασμένο, το ξέρουμε, όμως τώρα ήρθε η ώρα, ο χρόνος ήρθε. Ήρθε ο χρόνος για τη νέα Τούμπα. Το τι, πώς και τα λοιπά, αυτό θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Πάντως το 1959 που άνοιξε ο ναός στις πύλες του είναι μια ημερομηνία πολύ μακρινή πλέον. Βρισκόμαστε το 2018, καταλαβαίνετε ότι εφόσον και αφού θέλουμε να μεγαλώσουμε, αφού θέλουμε να δούμε πράγματα σπουδαία, να δούμε τον ΠΑΟΚ ψηλά όχι μόνο στην Ελλάδα πρώτο αλλά και στην Ευρώπη να διαπρέπει, πρέπει να γίνει και αυτό. Η απόβαση είναι λυμένη, το γήπεδο θα γίνει εκεί, θα σκαφτεί, θα είναι σκεπαστό, θα είναι μισό σκεπαστό, δεν ξέρουμε τι. Θα είναι ολόκληρο, θα είναι βυθισμένο, θα έχει, δεν ξέρουμε τι. Δεν ξέρουμε τι. Άνθρωποι πάντως που ασχολούνται και απ' έξω, δεν είναι ανάγκη να είναι άνθρωποι της ΠΑΕ, άνθρωποι που γνωρίζουν, μηχανικοί, μηχανολόγοι, αρχιτέκτονες, μου λένε ότι αυτό το οποίο θα φτιάξει ο Πόντιος, αυτό το οποίο θα φτιάξει εκεί ο Ιωάννης Αβίδης, δεν το έχουμε ονειρευτεί, δεν το έχουμε φανταστεί. Κλάμα, μου λέει Κωστή. Κλάμα. Δεν ξέρω ποιο από τα πλάνα, ποια από τις μακέτες θα πάρει το προβάδισμα και τι θα υλοποιηθεί, αλλά αυτό περιμένουμε και αυτό θέλουμε.
Έλα, δώσε, δώσε αγόρι μου, δώσε αγοράκι μου, δώσε, δώσε το λαό. Ποια χρονολογία είναι το βίντεο, λέει, που έβαλε στον αθλητήριο με το Δημάκη? Αυτό, φίλε, το στούντιο είναι το 103. Από τον 103 έφυγα το 2013. Αυτό πρέπει να είναι 2012. Ο υπέροχος Μάκης Δημάκης παίζει μπουζούκι και εμείς τραγουδάμε αμανέδες. Χαίρομαι πάρα πολύ που διαπρέπει ο φίλος μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μετέφερε την τρέλα του, τον ενθουσιασμό του, το πάθος του πάνω στην πίστα και στην Αθήνα, μαζί δίπλα σε ένα κολοσσό, σε έναν από τους κορυφαίους Έλληνες λαϊκούς ερμηνευτές, του Σταμάτη Γονίδη. Στέκεται εκεί και καμαρώνουμε για τους φίλους μας. Οπουδήποτε και αν πηγαίνουν καλά, φίλοι σας. Οι φίλοι φαίνονται στις χαρές, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εκεί θα τους κρίνετε και τους δικούς σας φίλους. Στη λύπη όλοι είναι καλοί παρηγορητές, έρχονται, σου χτυπάνε την πλάτη, μη στεναχωριέσαι κτλ. Okay. Στη χαρά, χαίρεσαι με το φίλο σου ή μέσα σου λες γιατί και όχι και πώς και γιατί αυτός και εγώ και εγώ και τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχουν αυτά. Στις αγνές φιλίες, στις πραγματικές, στις ζουμουσιάρικες, χαίρεσαι για τον άλλον. Και το ξέρω ότι περισσότεροι εκεί πέρα έξω έτσι νιώθετε όταν κάτι πάει καλά στη ζωή, στη δουλειά, στα αισθηματικά, στα επαγγελματικά του φίλου σας. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, έτσι προχωράμε. Έτσι προχωράμε. Πάμε στον Αζεβέδο. Πραγματικά βρίσκεται μια ανάσα εδώ, για να χρησιμοποιήσω και εγώ το κλισέ. Έρχεται ακριβώς, δεν έχει οριστικοποιηθεί πότε, αλλά έρχεται ένας παίκτης ο οποίος έχει βιογραφικό, με παρουσίες και στη Σαχτάρ και στη Μέταλιστ. Ένας παίκτης 100% ποιοτικός. Δεν χρειάζεται να αμφιβάλλουμε για την ποιότητά του. Το ξέρουν καλά και ο μπαμπάς και ο γιος Λουτσέσκου. Το ξέρει καλά και ο Μάτος, ο οποίος είναι ο άνθρωπος στον οποίο απευθύνθηκε ο Αζεβέδο για να δει τι γίνεται. Σου λέει πάω κάπου, okay. Ελλάδα, τα οικονομικά εκεί, κρίση αυτά, χρέη, ιστορίες, τον Ατάλο. Σε τι σύλλογο πάω? Καλά, το όνομα του ΠΑΟΚ το γνωρίζει όλος ο πλανήτης, δεν υπάρχει περίπτωση. Στην Ευρώπη ειδικά, με τις παρουσίες του στο Europa League, το γνωρίζει και το τελευταίο χωριουδάκι της Ευρώπης, τι εστί ΠΑΟΚ. Αλλά όταν ξεκινάς να πας και να κάνεις το βήμα, ψάχνεσαι να βρεις ποιον θα πάρω. Αυτό είναι ένα μηδέν, θα μου πείτε, κατά το σποτ. Ποιος? Αυτός 2018-0, λέω εγώ τώρα. Ψάχνεσαι λοιπόν και τηλεφωνείς. Έλα ρε, πού είσαι ρε Λεωνίδα? Καλός το παιδί ρε, καλός τον. Τι γίνεται ρε Μάρσιο? Καλά ρε φίλε, πώς τα περνάς? Είχα κάτι τραυματισμού στο 16. Okay, το έχω ξεπεράσει τώρα. Πρόσεξε, γιατί εδώ που θα έρθεις είχαν κάτι λεβέκ, είχαν κάτι θέματα. Μην πάμε από το ένα ιατρικό δελτίο στο άλλο. Όχι ρε, με εντάξει ρε. Εντάξει, ήθελα να ξέρεις, θα σε ξεσκονίσουν εδώ πέρα. Δεν έρθεις έτσι. Κανονικά. Θα σε ξεψαχνίσουν μάλλον. Είναι σωστή λέξη, θα σε ξεσκονίσουν. Τι είναι, κωμός σε παλιό σπίτι? Να βγάλουμε τα σεντόνια που έχουμε από πάνω να σε ξεσκονίσουμε. Να ξέρεις ότι εδώ θα περάσεις, φίλε, τα πιο υπέροχα χρόνια της καριέρας σου. Ούτε έχεις φανταστεί. Άντε ρε μα, μπίπι που του λέει ο Αζεβέδο του Μάτος. Τι γίνεται, για πες εκεί, λέει. Τι να σου πω, άδερφε. Τι να σου πω. Εδώ βρήκα έναν παράδεισο. Να ξεκινήσω από τα σημαντικά, που είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος λατρεύει αυτό το σύλλογο. Και αν του δώσεις ένα, θα σου δώσει 10 πίσω. Με ανιδιοτέλεια, με απόλυτη λατρεία για το σύλλογό του, για την αγάπη του, για την καψούρα του. Εδώ θα νιώσεις πραγματικός Θεός. Να το πάμε πρώτα, να ξεκινήσω από τα συναισθηματικά. Από τα ρομαντικά της υπόθεσης. Αλλά και από τα άλλα αν το πας, γιατί μπορεί να σκέφτεσαι τώρα σαν επαγγελματίας τη γνώση και να πεις ωραία είναι η αγάπη του κόσμου ρε φίλε, αλλά okay. Εγώ έχω να σου πω ότι έρχεσαι σε ένα σύλλογο που είναι τακτοποιημένα όλα πριν της ώρας τους, που υπάρχει ένας άνθρωπος
που χώνει εκατομμύρια, που υπάρχει ένας άνθρωπος που μας έχει τακτοποιημένα τα πάντα μας. Τα παχυλά συμβόλαια, τα πριμ, η μισθή, τα ενίκια, τα εισιτήρια, τα αεροπορικά, τα δώρα μας, τα σχολεία μας, τα έτσι, τα αλλιώς. Δεν μας λείπει τίποτα, είμαστε βασιλιάδες. Σώπα ρε φίλε, του λέει ο Αζεβέδο του Μάτος. Λέω εγώ τώρα έναν διάλογο να πούμε φαντασίας που πιστεύω ότι είναι ο πραγματικός. Και είσαι πληρωμένος την ώρα σου καλά, πλάκα μου κάνεις. Εμείς τι κάνουμε εδώ, φίδια, λούζουμε. Καλή αγάπη, μπορεί να το έχει πει, του κόσμου, αλλά δεν τρεφόμαστε με την αγάπη του κόσμου. Έχουμε οικογένειες, να ξέρεις, βασιλιάς αν νιώσεις εδώ. Σώπα ρε φίλε. Το θέμα δεν είναι πώς θα περάσεις εσύ εδώ. Το θέμα είναι είσαι εντάξει εσύ. Γιατί αν έρθεις εδώ και πάθεις ό,τι έπαθε το τελευταίο αριστερό μπακ και είσαι μία παίζεις 52 δεν παίζεις, τότε θα βάλουμε αυτό το κομμάτι. Όχι ρε λέω, όχι ρε, όχι εσύ, Λεωνάρντο. Είμαι εντάξει ρε, είσαι εντάξει, πρόσεξε καλά φίλε, εγώ σε προειδοποιώ να ξέρεις. Γιατί οι ίδιοι που θα σε αποθεώσουν, οι ίδιοι που θα σε κάνουν να νιώσεις τόσο ξεχωριστός, οι ίδιοι που θα σου δώσουν τόση αγάπη που δεν την έχεις φανταστεί και τέτοιου είδους αγάπη που δεν την έχεις φανταστεί, άδολη, ατέρμονη, οι ίδιοι θα σε κράξουν να μέρεις εδώ για να πάρεις τα τελευταία τα συντάξιμα να πούμε, παρότι είσαι μόνο 31. Κάπως έτσι πρέπει να έχει γίνει ο διάλογος, φαντάζομαι, μπροστά δεν ήμαν, αλλά πήρε τηλέφωνο, ενημερώθηκε. Ρωτήθηκε φυσικά και ο Μάτος, ο οποίος είπε τα καλύτερα για τον παλιό παίκτη της Ζουβεντούδε, της Φορταλέζα, της Αθλέτικο Παρανανένσε, της Μποταφόγκο και κυρίως της Μέταλης και της Αχτάρ. Είναι αρκετά χρόνια εκεί ο παίκτης, το αριστερό μπακ που ψάχνουμε. Αν με ρωτήσετε εμένα, θα σας πω το γνωστό μότο της εκπομπής, η γνωστή και παγιωμένη εδώ και πολλά χρόνια άποψη, ματάκι χορταράκι. Για το τι είναι αυτός. Ματάκι χορταράκι. Όταν δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο βασικά ότι είναι υγιής ο άνθρωπος, γιατί το 16 το ξαναλέω, εκεί περιέχει ένα ρίσκο, γιατί το 16 είχε ένα τραυματισμό στο γόνατο, εντάξει δεν ήταν καταστροφικός, ξαναέπαιξε μετά από τότε, αλλά δεν πήρε πολλά παιχνίδια, από εκεί και μετά χρησιμοποιήθηκε λίγο. Θα μου πεις και το Λίνο όταν τον πήραμε από την Πόρτο, στα 31 του, όλες 9 συμμετοχές και εκείνη τη χρονιά, δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το δει ο προπονητής. Ο προπονητής ο οποίος πραγματικά σε αυτή την περίπτωση απέτησε το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αν με ρωτήσετε εμένα προσωπικά τι θα ήθελες, τον Αζεβέδο ή το Χουλτ, θα σας έλεγα τον Αζεβέδο για βασικό και το Χουλτ για αναπληρωματικό. Γιατί σαν ποιότητα ο Χουλτ δεν τρελαίνομαι κιόλας. Περισσότερο είναι που θέλουμε να κάνουμε το καψόνι στο βάζελο για αυτά που μας έχει κάνει το παρελθόν και στο κοντινό παρελθόν, όχι μόνο στο μακρινό. Αλλά δεν θεωρώ ότι ο Χουλτ είναι κάτι εξωτερικό, αμάν, αμάν και δεν και καλά, ότι αυτός θα αλλάξει, θα είναι ο Μάτος από αριστερά, να σου το πω έτσι. Περισσότερες πιθανότητες έχει να είναι ο Αζεβέδο ο Μάτος από αριστερά παρά να είναι ο Χουλτ. Ο Χουλτ το ξέρουμε, είναι ένας Σουηδός, οκ. Okay, ένας καλός παίκτης, ναι μεν, αλλά δεν τρελαίνομαι κιόλας, ρε παιδιά. Δεν τρελαίνομαι. Έλα ρε Δημάκη, δότε αγόρι. Πέταξα τη βέρα μου. Έτσι να πάμε με ποταπά χαλιά, να γουστάρουμε. Να πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω ότι κληρώνουμε σήμερα ένα τριήμερο στερμές, δύο διανυκτερεύσεις. Πετρόκτιστο, με τζάκια, με τζακούζι, υπέροχο περιβάλλον, να χαλαρώσετε, να μπείτε στο σούξου μούξου, στα διάφορα ωραία πράγματα που μπορείτε να κάνετε εκεί, με τον αγαπημένο σας ή με την αγαπημένη σας, και μια σακουλάρα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Είναι τα κρέατα ενός μήνα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Ο Γαύρος πάει να αλλάξει προπονητή, δεν τους κάνει ο Λεμονής, πάει να πάρουν τον Όσκαρ Γκαρσία και αυτό θα γίνει μέσα στις προσεχείς ώρες. Από εκεί και πέρα, σεισμός έγινε κατά τη διάρκεια, δεν το ξέρω να το καταλάβατε, κατά τη διάρκεια της νυχτός. Ε, το καταλάβατε, μπήκε δηλαδή κουνημένος ο χρόνος. Έτσι μας έκανε ένα σουξουμούξου, είναι λίγο κουνιστός ο 18. Τέλος πάντων, θα δούμε, θα δούμε. 15 μάτς έμειναν, πάρτε τα μάτς αυτά και θα είμαστε πρωταθλητές. Απλά πράγματα.
15 μάτς και επειδή έχουμε και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό μέσα στην έδρα μας, οπότε καταλαβαίνετε, 15 μάτς για να σας γράψει ιστορία με ολόχρυσα, με ανεξίτηλα γράμματα. Εσάς που φοράτε την φανέλα. Ένα διχάκι όπως ακούτε μας έχει μείνει. Πάμε σε διαλυματάκι, επιστρέψουμε να ανοίξουμε και γραμμές μετά. Μην ξεχνάτε, κρεοπωλείο Άγγελος, σκοτονοστιμιές, κρεατογεύσεις στην Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 125, υπέροχα πράγματα. Βρίσκεται εκεί, 6-11-4-24 και Μιχάλης κρεοπωλείο Μενελάου 29 στον Εύοσμο, 23-10-7-71-043. Διαλυματούμεν και επιστρεφουάμε γραμμούλες. Έλα, δώσε αχπαστό αγόρι μου, δώσε. Έχουμε γραμμές ήδη. Άνοιξε το αγόρι μου, άνοιξε το. Δώσε στο λαό. Give pain to the crowd. Εδώ είμαστε μπουμπουκοβλάσταρα, εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με και το 18. Αύριο, γιατί σήμερα θα πήγαινε στράφη, πολλοί κόσμος ακόμα δεν έχει ξυπνήσει, είναι από ξενύχτια. Άβγει η δρόμη έξω. Σήμερα τα μαγαζιά είναι κλειστά. Κλειστά τα μαγαζιά. Σεισμούλη είπαμε, πόσο, 4, κάτι στο Κιλκής, εκεί στη Δοϊράνη κάπου. Να πω ότι κληρώνουμε και σήμερα πριν έρθουν στις γραμμές, 2310-287-888. Αυτό είναι το νούμερό μας. 2310-287-888. Μην παίρνετε 23, δεν το τσικώνουμε. Έτσι, μπήκαμε αισίως 19ος χρόνος είναι αυτός της εκπομπής. Το 18 δηλαδή κλείνουμε 19 χρόνια και πάμε στα 20. Μεγάλες στιγμές. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε το μήνυμά σας στο 54526, διότι κερδίζετε ένας από εσάς τριήμερος θερμές στο Λουτράκι Αριδέας και ένας από εσάς κερδίζει μια σακούλα κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύοσμο. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να δούμε ποιο είναι το άτομο, θα μου πείτε αυτό 1-0, το οποίο κάνει ποδαρικό, θα σας πω πώς θα πάει η χρονιά. Να δούμε αυτός ο οποίος είναι που θα κάνει ποδαρικό το 2018 στις γραμμές. Ναι! Μήπως γνωρίζεις... Όχι, ρε Τσουκνίδα! Έλα, αγοράκι μου, έλα. Γουρλής να είσαι. Ποιο είναι το ιδανικό για το ΠΑΟΚ το 2018? Το ιδανικό είναι double, έξοδος στο Champions League, ο Μίλους, και η πρώτο λιθάρι για τη Νέα Τούμπα. Θα μπορούσε να είναι και αυτό, Κωστή, αλλά μαζί με αυτό έχω, θα λέγα, ένα treble. Τρέμπλ. Τι άλλο μπορούμε. Α, μιλάς και για άλλα αθλήματα, έτσι. Πρωτάθλημα βόλεϊ. Α, καλά, πρωτάθλημα βόλεϊ, πρωτάθλημα χάντμπολ. Εννοείται. Λοιπόν, μακάρι να πάνε όλα καλά. Και τώρα θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά σε σένα και στην εκπομπή σου και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και στις οικογένειές τους. Είδα. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους. Μου. Φιλιά πολλά. Να είσαι γερός, λοιπόν, ευχαριστούμε. Είδα τις κλήσεις σου, αλλά. Χθες, σήμερα θα καθίσω να απαντήσω και σε κλήσεις και σε μηνύματα. Το έτσι. Κατάλαβα, αγώ. Ήθελα να πούμε έτσι. Σιρτάρι είναι η εντολή. Κατάλαβα. Σιρτάρι. Λοιπόν, και πάλι καλή συνέχεια, αγώ, και έχουμε καλή χρονιά σε όλους και στην εκπομπή σου και σε εσένα προσωπικά, στην οικογένειά σου. Να σε καλά, αγόρι μου. Και εσύ ό,τι επιθυμείς. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Γεια σου, Μανώλο. Γεια σου, Τσουκνίδα. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Παρακαλώ, ναι. Μία επανάληψη από τον Τζουχνίδα, αυτά που είπαμε, δεν τα ξαναλέμε. Αγόρι μου, αγοράκι μου, γεια σου Γιωργάρα! Χρόνια πολλά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία και πάντα υγεία. Τίποτα άλλο δεν έχουμε. Σαν την υγεία δεν υπάρχει. Αν δεν έχουμε αυτό, μπορεί να ακούγεται τρελό κλισέ, αλλά μόλις κάποιος δικός μας ή και εμείς οι ίδιοι πάθουμε κάτι, βλέπουμε πόσο μάταια είναι όλα τα υπόλοιπα. Άμα δεν έχουμε τη δύναμή μας, την υγεία μας, πώς θα τα παλέψουμε τα άλλα. Καλή μου φίλη, μην παίρνετε τηλέφωνο τον Κώστη. Το κλείνει το τηλέφωνο του. Ζάμπα παίρνετε. Δεν το κλείνω, μπαίνει σε ένα σιρτάρι. Ας το κλείνεις. Η κλίση σας προωθείται, η κλίση σας προωθείται. Όχι, δεν έχει κλίση σας προωθείται. Δεν είναι κλειστό το τηλέφωνο. Όχι, δεν είναι. Είναι. Απλά μπαίνει στην πάντα λίγο αυτές τις μέρες να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο. Λέει καμιά φορά ο καλός φίλος ο Παναγιώτης Ιωάκης. Γιώργο, μην ανοίγεις τη τηλέφωνο. Τι να κάνουμε το πρωί. Ανοίγουν σε τρώει όμως, τρώγεσαι, τα θέλεις κι εσύ να πούμε. Και φεύγει και βγαίνει ο θηλυκός ο Μενεγάκης και γυρίζει και λέει για αυτόν τον Αργεντινό Βραζιλιάνο που έρχεται. Να σε βέδω, τον είδε λέει υπέρβαρο. Πού τον είδε. Α, σοπαρε, βάλε και ζυγαριά αυτός, ο πάτερ. Τον είδε λέει υπέρβαρο.
Και πιο μπροστά μας λέει για τις μεταγραφές της ΑΕΚ, έδωσε λέει 150.000 η ΑΕΚ. Ναι. Για αυτόν τον καινούριο που παίρνει τον Ισπανό, ότι είναι Πορτογάλος. Ναι. Σιγά ρε παιδιά. Ναι. Καταξοδεύτηκε με έναν Ισαβίδης. 150.000, θα δεις έλεγε καμιά 15 εκατομμύρια. Πρόσεξε. Θα μπορούσαμε να πάρουμε το Χουλ τζάμπα. Το ξέρω. Γιατί θα μείνει ελεύθερος. Το πάει ξέρω. Λοιπόν. Αλλά, συγγνώμη μια διακοπή. Θα έβγαινε ο φίλος μας ο Αντωνάκης από τη Βέρεια και θα έλεγε. Καλά, ρε παιδιά. Αυτό να θα πτώσουμε κανένα χρήμα για καμιά μεταγραφή. Αντωνάκη από τη Βέρεια, τα χρόνια μου πολλά παλιγάρι μου. Ο Αντώνης όταν γκρινιάζει, να ξέρεις, επειδή δεν ξέρω προσωπικά χρόνια, έχει το κίνητρό του, δεν είναι να δημιουργήσει ένα μπομπούλα. Είναι η ανησυχία του για την ομάδα. Το ξέρω, το συμπαθώ πάρα πολύ και τον αγαπάω. Υπάρχουν γκρινιάριδες και γκρινιάριδες. Το ξέρω, εντάξει. Για λέγε τώρα. Όλα καλά. Περιμένουμε αυτούς ματάκι χορταράκι να δούμε αν είναι υγιή σε πρώτη φάση. Περάστε τον από κόσκινο, μην έχουμε πάλι Λεβέκ. Δηλαδή, αν είναι ο άνθρωπος υγιής, όπως φαίνεται ότι είναι, γιατί από το 16 που είχε το πρόβλημα με το γόνατό του, ξανά έπαιξε. Απλά δεν είχε συμμετοχές. Εδώ είναι μια ζαριά, είναι ένα ρίσκο, Γιώργο. Αλλά το ότι έχει ποιότητα και ότι είναι ένας, μια περίπτωση που μοιάζει πάρα πολύ με το Μάτος από τις χώρες που έρχεται, η ηλικία του ότι έφυγε αργά από τη Βραζιλία, δεν έφυγε 20χρονος, έφυγε αργά σχετικά από τη χώρα του. Το ότι Βραζιλιάνος ξέρει το τόπι, δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό. Μακάρι να είναι. Μακάρι να είναι ένας από εκεί. Εγώ πιστεύω ότι είναι επιλογή του πατέρα. Του... Πατέρας τον ξέρει και ο γιος. Πατέρας και γιος, φυσικά. Μα αυτό, να σου πω κάτι. Ο πατέρας λίγο πιο πολύ ξέρει καλύτερα. Μα και ο Μίχελ τον ξέρει. Εκεί τώρα Μέταλιστ και Σαχτάρ ξέρουν φίλε του καθενός τα χούγια για να κάνουν αυτή την κίνηση και πρέπει να έχει μηδενικό ρίσκο. Άρα πάνε σε μια επιλογή που έρχεται ένας να μπει να παίξει κατευθείαν. Αρκεί να είναι υγιής αυτό. Μόνο το μπάσκετ μας αναχώρησε. Το μπάσκετ πάλι με το Λαύριο, τι να πω. Μία ομάδα η οποία δεν βλέπονταν με τίποτα. Τι να πω. Το μπάσκετ, μια κρύο, μια ζέστη, μια φοβερή εμφάνιση να πούμε. Έτσι, μια αυτή τη διαφορά να χάσει με 5 πόντους, 3 πόντους στο παραδείγμα. Να χάσει αυτή την τεράστια διαφορά είναι απαράδεκτη. Λοιπόν, καλή μου ημέρα. Φιλιά, γεια σου Γιωργάρα μου. Το 18 να είσαι υγιέστατος, θέλω, γιατί πέρασες πολλά το 17. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, Ζουμουσού, λέμε. Ναι, το Μάιο. Ζουμουσού με... Ω, καλό στο παιδί, ρε. Τι γίνεται. Έλα. Να το χάθηκα στη διαδρομή, Ζουμουσού με τον Κωστή. Έλα, μπορεί μου. Και στη νέα εποχή. Μ' αρέσεις. Λοιπόν, η ζωή μας, όπως βλέπουμε, γίνεται ακόμη πιο εύκολη. Με ένα ελαφρό κουνηματάκι, κουνιστή, καλοπερνάνε. Έτσι, σου λέτε, μπερδευόμαστε, όλοι κουνιούνται. Άρα, όλοι... Τώρα, τι το ήθελα με το υπονοούμενο. Πάντως, καλά μπήκε η χρονιά για τις 2 του μηνός. Καλά μπήκε. Ποιο είναι, λέει, το άκρο να άτο της υπομονής. Λέει, ποιο. Να κρατάς, λέει, τη φραπεδιέρα και να μην την κουνάς, να περιμένεις το σεισμό, λέει, για να την κουνηθεί η φραπέζα. Αυτό έγινε τώρα. Κουνηθήκαμε όλοι. Εγώ, φίλε, λόγω της καινούργιας χρονιάς, να ευχηθώ στα παιδιά μας να περάσουν καλά. Του χρόνου οι διακοπές να γίνουν δεκαήμερο και να πάμε στο δεκαπενθήμερο, να απολαμβάνουν, γιατί το νόημα της ζωής είναι αυτό. Ξέρεις, αυτό το διάστημα ξαναθυμήθηκα την Έστερσουντ και να γιατί δεν μπορούμε να κερδίσουμε κάτι ομάδες που αναδύονται. Ναι. Τώρα θα μου πεις, τι μύρλα είναι αυτή ρε Μένιο. Όχι φίλε, άμα βλέπεις την πραγματικότητα, και εγώ βασικά δεν μπορώ να καταργήσω τον εαυτό μου. Εραστεχνικές ομάδες την ημέρα των Χριστουγέννων είναι μέσα στα γήπεδα. Και οι επαγγελματίες, άντε στην υγεία μας και καλό... Ναι ρε, παίζουν οι Άγγλοι, είδες, οι Άγγλοι παίζουν να κάνουν το Boxing Day που λένε. Φιλαράκι, με συγχωρείτε πάρα πολύ που σας χαλάω την άνεση, όχι εμάς εδώ, τους καλοπερασάγκηδες, η κτρή η κατάσταση. Όχι μόνο δεν πάμε μπροστά, ούτε καν η ίδια κατάσταση δεν παραμένει. Αυτό που συμβαίνει μόνο εδώ σε εμάς τους καλοπερασάγκηδες μπορεί να γίνει. Για πού λες, για το ότι δεν γίνονται αγώνες χριστουγεννιάτικα, ναι, αυτό εννοείς. Για την Ελλάδα λέω. Ναι. Και για την ομάδα μου, γιατί δεν με ενδιαφέρει να παραμαχτούν ομαδικός και οικογενειακός άμα γουστάρουν. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν παίζουμε μόνο εμείς, όλοι δεν παίζουν όμως. Γιατί έγινε ρε Κωστή, άμα θα πούμε να παίξουμε με τους Γερμανούς και με την Έστερσον, όπως λέμε τώρα, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει για να μην θυμούν. Δεν είναι αυτός ο λόγος
που αποκλειστήκα από την έστερ σου. Επειδή εμείς δεν παίζουμε τα Χριστούγεννα. Δεν παίζουμε αλλά τα δικά μου. Εγώ είμαι στον κόσμο μου. Εγώ, φίλε, δεν είμαι γεννημένο οπαδό. Εγώ είμαι, ξέρει, τα έχω πει χίλιε φορέ. Αγοράκι μου, δεν θέλω να μου συγχύζεσαι. Πρώτη εκπομπή του χρόνου. Δεν θέλω να μου συγχύζεσαι. Θέλω να σε χαμογελαστώ και σε όλα. Είναι μύρλα. Κάποιοι δηλαδή καλοπερασάκηδες που βολεύονται και να θυμηθώ εγώ κάτι. Και θα κλείσω με αυτό. Ναι. Ο φίλος που πέταξε εκείνο τον καφέ ή το νερό που πέταξε από τη 2-3 θύρα, να βγει και να ζητήσει συγγνώμη για να σταματήσουν και οι υπόλοιποι, οι πιο άμυαλοι, να το πω έτσι. Για λίγο, πότε μιλάς, να γίνουν καλύτερα παιδιά. Για πότε μιλάς. Για πότε ξέρουμε όλοι πότε μιλάω. Όχι, εντάξει, πριν από ένα χρόνο, πριν από 8 μήνες. Ποιος επίσημο μέλος από εκεί από την Κερκίδα 2-3 πέταξε ένα μπουκάλι. Πριν 8 μήνες. Πριν από 8 μήνες και μπορεί να είναι 18. Και γιατί πρέπει να το θυμηθεί σήμερα. Έλα ρε Κωστή μου τώρα. Δεν λέμε να γίνουν κάτι καλύτερα φέτος. Σωστά. Τα είπαμε αυτά όταν έγιναν. Ξεκίνα με αισιοδοξία. Με αισιοδοξία. Ξεκίνα με αισιοδοξία. Με αισιοδοξία ξεκίνα. Τι αισιοδοξία είναι για μένα, φίλε. Τους άλλους τους μέτριους δεν μπορώ να τους κάνω καλούς. Άντε τώρα μην σύγκριστο παραπάνω. Λοιπόν, να χαίρεσαι την οικογένεια. Εσύ, εγώ μου, εσύ. Να είσαι σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο δυνατός. Και οι ευχές αφορούν τους δυνατούς και τους περήφανους. Χρόνια πολλά, φιλιά, σώμα, καλή φιλιά, χρονιά. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας, ναι. Ναι, πέσαμε, πέσαμε. Καλημέρα Χριστάρα μου. Τι είπες, ότι πιθανότατα το μάτς με τον Πλατανιά, τελευταία αγωνιστική, φέτος δεν έχει play-offs. Χρήση, φίλε, υπάρχει αρκετός κόσμος που δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Το καταλαβαίνω στις κουβέντες, το βλέπω στα μηνύματά σας. Το ακούω στα τηλεφωνήματά σας. Υπάρχει κόσμος που δεν γνωρίζει. Πέρασε αυτό έτσι στον Τούκο το καλοκαίρι, μέσα στα πολλά που έγιναν, που εξαρθρώθηκε η προηγούμενη η ΕΠΟ, που είχαμε τον δύσκολο αποκλεισμό, που είχαμε μεταγραφές την τελευταία στιγμή, που είχαμε τον προπονητή που ήρθε αλλά δεν έκανε και ήρθε ο άλλος κτλ. Είχαμε διάφορα θέματα. Μέσα εκεί λοιπόν ανακοινώθηκε ότι δεν έχει play-offs φέτος. 15 μάτς. 15 αγώνες. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας, ναι. Κάερε Στάπερ με τίτλο Λεβεντάρχη Εσοπλικατόριο. Έτσι αγόρι μου, που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Επιβάλλεται, φίλε. Επιβάλλεται. Ζου μου, σου λέμε και όλα αγώρι τα καίμε. Αγόρι μου. Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Άρχισαν να έρχονται τα μιλούνια. Αγόρι αριστερό μπακ έρχεται, 11 η ώρα. Αποβιβάζει το αεροπλάνο. Σήμερα έμαθες ώρα. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω δει. 11 η ώρα κατεβαίνει στο αεροδρόμιο. Αυτό είναι. Μακάρι αυτό ξέρω. Το ότι είναι παίκτης με ποιότητα τρομερή. Έτσι δεν τα συζητάμε. Εμάς μας να δούμε πώς είναι ιατρικά. Να είναι καθαρός από τραυματισμούς. Αυτό μας νοιάζει. Αλλιώς μετά, αλήθεια. Αν είναι καταρχήν αυτό το μαλλί, αυτή η φάτσα είναι μπαλαδόφατσα. Τον γουστάρω ήδη από το μαλλί, φίλε. Έτσι. Αλήθειες λες, αλήθειες λες. Αλλά να είναι καθαρός, μην έχουμε πάλι λευκή κατάσταση. Σου εύχομαι εσένα και όλο το σταθμό οικογενειακός χρόνια πολλά, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος και όλος ο κόσμος να έχει υγεία και τύχη, τίποτα άλλο. Έτσι. Και χαρά. Έτσι. Το ίδιο εύχομαι και για εσένα, αδερφέ μου. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Γεια σου Συντριβανίσιε! Γεια σου Συντριβανίσιε, φιλιά! Γεια σου Παυλούκο! Γεια σου Παυλούκο! Να σας πω λοιπόν ότι τα μάτς του πρωταθλήματος είναι 15. Είναι συγκεκριμένα τα παιχνίδια. Είναι 15 παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Έτσι. 15 αγώνες πρωταθλήματος. Το ξαναλέω, φέτος δεν θα γίνουν αγώνες play-offs. Τώρα, αν η ομάδα φτάσει ξανά μέχρι τον τελικό του κυπέλου, όπως και πέρσι που το κατέκτησε επί της ΑΕΚ, τότε θα δώσει άλλα 6 μάτς στο κύπελο. Παιδιά, αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι τα παιχνίδια. 21 παιχνίδια ως τις 12 Μαΐου αν φτάσει στο τέλος και στο κύπελο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε ούτε play-offs που είναι μια διαδικασία ψυχοφθόρα, που είναι μια διαδικασία επίπονη για τους ποδοσφαιριστές εκεί. Θυμάστε πέρσι. Καταρρεύσαμε μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Φτάνει στο πικ, τα νεύρα, ο οργανισμός, οι μύες, η ψυχολογία, όλα ρε παιδί μου, όλα, η καρδιά, όλο το σύστημα, ψυχολογικά και σωματικά, φτάνει σε ένα πικ και σου λέει μετά, ξέρεις κάτι, κάνε και λίγο ακόμα. Κάνε και λίγο ακόμα. Κανονικά θα έπρεπε
να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό και στα playoffs. Αλλά καταρρεύσαμε πέρσι. Σύντα γνωστά σπροξήματα, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, να μην λέμε πάλι τα ίδια. Άρα τι, 21 μάτς λοιπόν, μάγκες που φοράτε τη φανέλα με το δικέφαλο, με τα μαζεμένα φτερά και τα τέσσερα ιερά γράμματα. Εσείς που αυτή την εποχή, την ευλογημένη εποχή, εκπροσωπείτε τον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Ξέρετε τι σημαίνει, 21 μάτς είναι για τον double. 21, ούτε 50, ούτε 80, ούτε 100, ούτε 200, τίποτα. 21 μάτς. Φτάνουν τα δάχτυλα των ποδιών και των χεριών. Και ένα κάβα. Πρέπει να είναι ένας και ένας εξαδάχτυλος. 15 μάτς για το πρωτάθλημα, 6 για το κύπελο. Ό,τι έχετε μέσα σας, βγάλτε το. Ό,τι δυνάμεις έχετε, καταθέστε τις. Στο χορτάρι. Και δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Θα μου πεις, είμαστε πίσω στη βαθμολογία τώρα. Αυτό το πονταλάκι. Αυτό το πονταλάκι, άμα θα έρθει ο Γάβρος εδώ, αν είναι νικηφόρα τα παιχνίδια αυτά, και το Γάβρο και την ΑΕΚ τους έχουμε μέσα. Στο χέρι μας είναι. Τι περιμένουμε, αρχής γενομένης σαν τη Λιβαδιά, τώρα. Κατάμε στη Τούμπα καταρχήν. Πρέπει σε αυτά τα μάτς που απομένουν μέχρι να γκρεμιστεί ο ναός, και τη λέω, τη λέξη με ζόρι μου βγαίνει, το ξαναλέω, μέχρι να πέσει η Τούμπα, να τη ρίχνουμε εμείς κάθε Κυριακή τα τσιμέντα της Τούμπας, να μην χρειαστεί να μπει μπουλντόζα. Με τη φωνή, με το πάθος, με την τρέλα, να ρίχνουμε. Άφησε και τις γραμμές, έλα. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς την. Καλή. Τι φωνή είναι αυτή. Έλα, τουλάχιστον. Τι έχει πάλι φωνή μου. Τουλάρα μου. Έλα, κοριτσάρα μου, έλα. Καλώς την. Αν θυμάσαι κάτι, σου είχα γράψει. Ότι αν θέλω τη φωνή μου, τι κάνω όπως γουστάρω εγώ. Εξαρτάται με το άτομο που θα μιλήσω. Πολύ σωστά. Σε ακούω βραχνιασμένη όμως. Βραχνιασμένη, ε. Αχ, είμαι. Δεν είχα πάω να φωνάξω. Φώναζα κάτι άλλο, φαίνεται. Λοιπόν, μια χρονιά καλή, έστω και λίγο καλύτερη από το 17, για τους περισσότερους μας νομίζω, έστω και λίγο και λίγο καλύτερα, τουλάχιστον την υγειά μας να έχουμε και λίγο τύχη να είχαμε, που λέει και το άσμα. Και πιστεύω η παοκάρα μας θα πάει καλά, ότι όλα θα πάνε καλά. Τον ΠΑΟΚ περιμένουμε βασικά, για να πούμε ότι είμαστε και καλύτερα και εμείς και ο χρόνος ο καινούριος. Από αλλού δύσκολα να δούμε καλό. Τέλος πάντων, από αλλού πολύ δύσκολα και εγώ το βλέπω, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε και το κεφάλι κάτω, ρε Κωστή. Δεν γίνεται να παίζουμε σε απελπισίες, να παίζουμε σε έτσι, σε σκέψεις. Τι λέμε κάθε μέρα. Ξέρεις τι γίνεται, εκεί που παίρνεις σκέψεις, λες, κοίτα, σήκω. Καλά, περίμενε εσύ. Σήκω, γιατί δεν γίνεται. Κατάλαβες. Τώρα όσο για το καινούριο, να σας πάρε ευχή. Εδώ πέρα είναι δημαρχείο η Τούλα. Εγώ στις άλλες εκλογές θα κατεβώ, να ξέρεις, θα σε πάω γραμματέα και ετοιμάζεις το πολιτικό μου γραφείο. Λοιπόν, αν... εντάξει, ανεξάρτητο το γραφείο πάω. Πολύ, πολύ πεισματάρης είναι. Πολύ, τι να κάνουμε, ρε πολύ, πουλάκι, πολύ, πολύ. Και εμείς έχουμε τις αγάπες μας, να πούμε, για τους φίλους μας, μας συνούνται. Λοιπόν, όσο για το καινούριο παίχτη, επειδή τέλος πάντων εγώ δεν είμαι και πολύ ξέρει, τι να κάνω, δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω τα πάντα, ότι πάω παντού, πάω εδώ, πάω από εκεί, θα σου πω τώρα σε ένα κάτι. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ ξέρει. Αυτά που γνωρίζω, αυτά λέω. Ναι. Δεν τον ξέρω τον παίχτη εγώ προσωπικά, σου μιλάω ειλικρινά. Ναι. Ακούγοντας αυτά τη συζήτηση, την οποία μου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή μπήκες πολύ στο θέμα συζήτηση Μάτους με τον, πώς το λένε? Μάτους με τον Αζεβέδο. Μπράβο. Ναι, ναι. Και μ' άρεσε που αυτόματα έκανες και τη μετάφραση. Καλά δηλαδή, τώρα. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Τι πράγμα εσύ. Βυθί, διαλούζουμε. Τζιτζί και πεταλώνουμε. Δεν πιάλεσαι από παντού. Σε παρακαλώ. Τι να πω. Θα λέω ότι τα λέω γιατί είσαι φίλος μου, αλλά εντάξει. Ό,τι και δεν μπορώ να πω τίποτα. Λοιπόν, εγώ ένα πράγμα θα μόνο λίγο ψιλοφοβάμαι. Δηλαδή, γι' αυτό το διάβασα σε site δικά μας. Για τους τραυματισμούς που είχε. Και διάβασα από το τάδε μέχρι τάδε. Πόσες φορές έπαιξε εκεί, πόσα εκεί. Το ότι είναι παικτούρα ήταν, δεν ξέρω, αυτά διάβαζα, αυτά λέω. Το μόνο έτσι που έχω λίγο είναι αυτός ο φόβος μου. Αυτό. Μα τώρα που είχε και πέρα, τι να πω, ξέρω εγώ. Δηλαδή, εντάξει, να σου πω κάτι, ρε Κωστή, με το Λεβέκ. Δεν είναι δυνατόν εγώ το ένας άνθρωπος αφίλαμος που αγαπάω υπερβολικά τον ΠΑΟΚ και διαβάζω και τα λοιπά. Και να έχω διαβάσει πριν ένα μήνα ότι ο άνθρωπος αυτός είχε του παρουσιαστεί κάτι στον Αστράγαλο και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και δεν ξέραν αυτοί που πρέπει τον πήραν. Γι' αυτό τόσο εντάξει, δεν συγκρίνω Λεβέκ τώρα με αυτόν, αλλά ξέρεις τώρα, υποψίες μπαίνουν στο μυαλό. Μακάρι να είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, γιατί είπαμε χρειαζόμαστε ένα Μάτος δεύτερο. Και από εκεί πέρα δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα απολύτως. Επειδή, επειδή είμαι πολύ μπροστά, η Ντίνα είναι που σου στέλνει μηνύματα, Δημητριάδου. Ναι.
Σε έγραψε τώρα. Όχι, όχι, αυτή είναι η υψηλή ενόρα. Τι με έγραψε τώρα. Εγώ έχω το κλειδί. Καλά, είσαι το κάτι ρε. Κοίτα λίγο, είναι. Έλα μια μέρα. Άστα ρε, θα περίμενα να δω λίγο. Αν είναι αυτή, σε έγραψε τώρα. Όχι, εγώ το καταλαβαίνω τον ήχο του. Κάτσε, πέντε είναι κιόλα, πέντε. Εγώ σου λέω. Δεν σε είπε τίποτα, ε. Η Ντίνα είναι. Α, Ντίνα. Πώ το λένε τον άλλο τη Καλάστρα. Ο μάγο. Ο μάγο τη Καλάστρα, ο μάγο τη Θεσσαλονίκη. Πάρε με αύριο να σου δώσω έξι νουμεράκια. Άρα, η Ντίνα είναι, λέει. Πέντε άντε, αλλά. Μου στείλε το πιτήριο, φαίνεται η Ντίνα. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Άστα αυτά. Σε καμία περίπτωση. Έλα, σου διαβάσω και την παλάμη. Δεν γίνονται αυτά. Γεια σου, κουλάρα μου. Δεν μπορώ να το πω τώρα τι θέλω να πω, τι είσαι, τέλος πάντων. Σε ίτσα τελειώνει. Φιλάκια, μουσίτσα, μουσίτσα, μουσίτσα. Άντε, φιλιά. Γεια σου, κουλάρα μου. Δεν γίνονται αυτά. Φιλάκια, φιλάκια. Φιλιά, φιλιά. Ντινάκι μου, μια από τις πιο αγαπημένες ζουμουσίτσες μπασκετική. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-8. Α, τι διάλειμμα. Πρέπει να φύγουμε πρώτη ώρα. Τελειώνει πρώτη ώρα. Όλα στα όρθια. Εκεί θα φάτε τον κορυφαίο γύρο. Επειδή δεν μπορώ να λέω χωρίς να έχω άποψη. Έτσι, ο ίδιος, εμού του ιδίου που λένε. Σας λέω ότι όταν πήγαμε και φάγαμε εκεί, μας τρέγαν τα σαλάκια, υπέροχα τα εδέσματα, καταπληκτικά όλα. Κορυφαίος, ο καλύτερος γύρος της πόλης. Όλα χειροποίητα και κλάπιες και παστές και τα πάντα όλα. Και το πιο ζουμερό κοτόπουλο σούβλα της πόλης. Δύο καταστήματα, ένα στη Λεωφόρο Στρατού 18 και ένα στην Κωνσταντινούπολεως 37. Εκεί ο Δημήτρης ξέρει τι πρέπει να κάνει. 837-166 χρόνια εμπειρίας. Μην ξεχνάτε ηλεκτρονέτ, Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, χορηγός πρώτης ώρας. Καταπληκτικά πράγματα, νούμερο 1 στα ηλεκτρικά, 50 χρόνια, μισό αιώνα εμπειρία. Από τότε που ο μπαμπάς Παμπουκίδης ξεκίνησε δειλά-δειλά και πολύ ταπεινά την επιχείρηση. Ανδρέα Παπαδρού 10 στο Κορδελιό, 41 δώρα δώσαμε πέρσι. Με αποκορύφωμα τις τηλεοράσεις, τα κινητά Xiaomi, Sony, Samsung, αυτή την εποχή ειδικά τηλεοράσεις Sony που είναι κορυφή στο είδος τους, νούμερο 1. Και βέβαια και το PlayStation την Παρασκευή, δώρα που είναι ένα και ένα. Ένα και ένα, ένα και ένα. Να σας πω επίσης, μην ξεχνάτε ότι τα δύο κρεοπολία μας, τα κορυφαία κρεοπολία στην πόλη, μακράν των υπολείπων, Κοτονοστιμιάς Κρεατογεύσης Άγγελος στη Νεάπολη και κρεοπολίο Μιχάλης στον Εύωσμο που δίνει και μια σακουλάρα κρέατα. Αυτό είναι το ένα από τα δύο δώρα που κληρώνουμε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Κληρώνουμε και ένα τριήμερο, δύο διανυκτερεύσεις στις Θερμές, στο ξενοδοχείο Θερμές, στο Λουτράκι, Αριδέας, στο Πόζαρ. Πάμε διαλυματούμπεν και επιστρέφω! Έλα, μπουκάραμε, εδώ είμαστε! Βουόρα, μπουκάραμε στη δεύτερη ώρα, την καλημέρα μας, εσάς που τώρα ξυπνάτε ή και σε εσάς που είστε σε βαθύ ύπνο σήμερα, διότι δεν έχετε πάει στη δουλειά, διότι κολλάτε τις αργίες και έχετε κάνει ένα σούξου μουξου μουχαμπέτι, να πούμε δεκαπενθήμερο ή δεκαήμερο ή πενθήμερο, ό,τι θέλει ο καθένας. Την υγεία να έχετε μέσα στη χρονιά που έχετε και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Εδώ είμαστε τσάτ στο μικρόφωνο με Χρήστο Κιώση που την έχει τόση την αυτοεκτίμηση, την ενέργεια και την εκπομπή. Ανοιχτές γραμμές 23-10-287-888. Μπουκάρουμε στη δεύτερη ώρα που είναι χορηγία λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Είναι εκπληκτικές γεύσεις 16 χρόνια. Νούμερο 1 προορισμός. Δεν θα φάτε πουθενά αλλού τέτοια παντσέτα και όχι μόνο την παντσέτα του. Όλα είναι εκλεκτά, όλα είναι υπέροχα, το ξέρετε γιατί είναι χρόνια χορηγός. Απέναντι από το Μασούτι, δίπλα στον Αγιώργη, 705-750. Ο Δημήτρης και η οικογένεια εκεί σας φροντίζουν με τον καλύτερο τρόπο. Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, μπαμπάς και ιός, 35 χρόνια τέντα πέργολα αντιανεμική ζελατίνα, καλαμαριά πολύ χαλκιδική και φυσικά καλόε με τον Biodiabertil, ιδανικό για το διαβήτη, παράλληλα με την φαρμακευτική σας αγωγή στο 2312-200-500-29-90. Το μπουκαλάκι το οποίο έχει μέσα από μύρτιλο, από τη φύση το προϊόν. Έχει τόσες κάψουλες που βγάζεται περίπου 1-1,5 μήνα, 90 τεμάχια έχει μέσα. Στο 2312-200-500. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Υπενθυμίζουμε, κληρώνουμε σακούλα κρέατα το κροπολίο Μιχάλης στον Εύωσμο, τα κρέατα ενός μήνα και τριήμερο υπέροχο στις Θερμές. Στο Λουτράκι Αριδέας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ναι. Καλώς το παιδί. Χρόνια πολλά. Ω, καλώς τη μασκότρε. Χρόνια πολλά.
Αμέσως με κατάλαβα. Δεν μπορώ να κρυστώ με τίποτα, ρε παιδάκι. Έχω τέτοιο, κάνω τεστ DNA από την τρίχα του μαλλιού σας, βέβαια, διαβάζω να πούμε. Έχω και από μακριά μου, λέμε, έχεις τις γάμπες, όπως ξέρεις. Καλό, ε. Αγόρι μου. Κάνω το τεστ της γάμπας. Έτσι. Σε έχουμε ευτυχία σε σένα και στην οικογένειά σου και σε όλο τον κόσμο. Υγεία, ευλογία, προπάντων αυτά. Μια κατάκτηση πρωταθλήματος, ξέχασε να πεις κάτι, ξέρεις. Τελευταίο μάτς με τον Πλατανιά, δεν είπες ότι έχουμε. Τελευταίο μάτς πρωταθλήματος, είπα. Πρωταθλήματος, ναι, με τον Πλατανιά, ναι, ναι, αλλά ναι, εκεί τη μέρα πρέπει να σηκώνουμε και το πρωτάθλημα, όμως, υπόψη, έτσι. Κανονικά, ρε φίλε. Γιατί αυτό... είναι και το τελευταίο. Μα είπα, και... όχι, σεζόν, είπα ότι δεν θα έχει play-offs μετά. Είναι αυτό 15 μάτς. Πάρτε τα. Τελείωσε. Φαντάζομαι. Ξέρουν αυτό οι πάντες εκτός αυτού που το ξέρουν. Τώρα πρόσεξε τώρα. Φαντάσου η ομάδα εκείνη την αγωνιστική να κατακτά το πρωτάθλημα. Φαντάσου ότι δεν θα χρειαστούν ούτε μπουλντόζες ούτε τίποτα. Θα τον γκρεμίσουμε εμείς, αδερφέ. Το θα τον γκρεμίσουμε εμείς. Στο γκρέμισμα είμαστε μάνες. Το χτίσιμο το πρόβλημα. Χτίσιμο είναι, το χτίσιμο εκεί. Εκεί ο καθένας χτίζει ό,τι θέλει. Το γκρέμισμα είναι κενό για όλους. Αυτό πάντως που θα δούμε εκεί δεν θα το έχουμε ούτε φανταστεί, αδερφέ. Να ξέρεις. Οι πληροφορίες μου αυτές είναι. Μακάρι να γίνει όπως το λες και ακόμα καλύτερα και να γίνει όμως και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μην γίνει σαν το μετρό και χτίζουν 20 χρόνια και ακόμα δεν γίνει ποτέ. Όχι βέβαια. Θα είμαστε αυτό έτοιμοι γι' αυτό. Δεν θα γίνουμε γρανίτσες. Αυτό ακριβώς. Γιατί τα ευώτα έργα γίνονται μεγάλες καθυστερήσεις, τεράστιες καθυστερήσεις. Επειδή είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν οι καλοθελητές που θα θελήσουν να βάλουν εμπόδια, γιατί θα καταλάβουν όλοι ότι αυτό σημαίνει την εκτόξευση για την ομάδα σε επίπεδο αγωνιστικό, οικονομικό, ψυχολογικό, σε επίπεδο πρεστής, ίματς, ευρωπαϊκό, θα γίνει ένα αξιοθέατο. Η Τούμπα θα έρχεται ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη και θα περνάει από το νέο ναό για να δει αυτό το στολίδι που θα χτιστεί εκεί. Να ξέρεις. Και πέρα από όλα, ασφάλεια μέσα, δηλαδή να μην γίνονται αυτά που γίνονται. Δηλαδή τώρα... να πληρώνουν προστήματα και να παίρνουν από κάτω να παίρνουν παίκτες με τα λεφτά τα δικά μας. Δηλαδή. Γιατί εκεί πάει το πράγμα. Κάνουμε τις βλακίες μας εκεί πέρα και. Ενώ θα μπορούσε να γίνει ιδιαίτερη προσοχή. Ιδιαίτερη προσοχή. Φυσικά δεν είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Είναι χαζά πράγματα τώρα. Ήταν κάποτε, λέγαμε εντάξει, οκ, δεν υπήρχε μυαλό, υπήρχε τρέλα. Το είπαμε. Τη γλιτώσαμε τώρα με το Λιβαδιακό. Θα έχουμε κανονικά κόσμο. Μην έχουμε, ρε παιδιά, αυτό με τους πυρσούς. Αφήστε το δηλαδή. Γιατί μα, την άλλη φορά με τα κινητά που είχαν κάνει και σαν φανά πράγμα σαν φωτισμό. Ήταν πολύ ωραίο με τα φωτισμό και δεν υπάρχει τιμωρία. Έχουμε φίλε, θυμάστε την άλλη φορά με τα φαναράκια που αφήσαμε στον αέρα. Έχει άμα θέλει χίλια πράγματα να σου πω και κάτι. Η κερκίδα. Τόσα χρόνια ο ναός που είναι συνυφασμένος με το λαό δεν είναι συνυφασμένος με τους πυρσούς. Έτσι. Αν μιλήσεις λίγο με τους παλαιότερους από εμάς, με τη γενιά του Μανάβη, φωνή φίλε, γροθιά υψωμένη, πάθος, τρέλα, ναι, δεν υπήρχε κανένα. Η Τούμπα δεν έγινε γνωστή στον κόσμο από τους πυρσούς. Εμένα μου αρέσει σαν εικόνα, αλλά αφού τιμωρείται αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο δεν τους κάνουμε μάγκες, δεν υπάρχει. Γιατί να το έχει, βούτυρο στο ψωμάκι τους, αδερφέ. Φυσικά. Για ποιο λόγο. Ούτε καν. Και όλοι οι υπόλοιποι να μην πάνε στο γήπεδο. Δηλαδή, ο άλλος έχω τι διαρκές και μπορεί να πάω στο γήπεδο. Φυσικά. Και για κάποιους που δεν πληρώνουν και όλα και κάνουν και τη ζημιά. Θα πρέπει και η ΑΕΚ και ο Γαύρος να έρθουν και να παίξουν εδώ σε κατάμεστη Τούμπα λάβα. Εννοείται, μόνο φυσικά. Και μόνο που θα είναι τα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος με αυτούς εδώ, θα πρέπει να τις θυμούνται αυτές τις μέρες. Φυσικά. Να τις θυμούνται όπως θυμάται ο Βάζελος. Έτσι, απλά. Απλά. Όπως το λες, είναι ακριβώς. Φιλιά πολλά. Γεια σου Δημητράκη μου. Καλά, γεια σου αγόρι καλά. Μου. Γεια σου αγόρι μου. 2310-287-888. Εσύ που ξεκινάτε σιγά σιγά. Σήμερα είναι η μέρα αποτοξίνωσης από τα κρέατα, από το χλαπάκιασμα, από τις καταχρήσεις. Όλοι κάναμε, πρώτο πληθυντικό βάζω και τώρα θα επέλθει ηρεμία. Ζήτω ο φούρνος μικροκυμάτων επίσης πρέπει να πούμε, μια μεγάλη ανακάλυψη, διότι περισσεύματα έχει έτσι κι αλλιώς. Με βλέπω στο λεωφορείο που γελάω και θα μου περάσουν την ωραία άσπρη μπλουζίτσα που κουμπώνει με τα χεράκια πίσω. Είμαστε ωραίοι, γεια σου Δινάκη μου. Τα φιλιά μας στα παιδιά στο εξωτερικό που ακούνε. Τα παιδιά που ακούνε και είναι μακριά, που δεν μπόρεσαν να έρθουν στις μέρες των εορτών, που ήταν μακριά από τους δικούς τους ανθρώπους. Ζουμουσού λέμε. Μια παρέα μεγάλη είμαστε, γύρω από ένα τεράστιο τραπέζι, πρωτοχρονιάτικο. Η χρονιά θα μας πάει καλά, να το ξέρετε. Θα είναι ένας χρόνος που θα μας φέρει ωραία πράγματα, το 2018. Αγαπημένοι να είμαστε, ενωμένοι σε αυτό που αγαπάμε, με τη διαφορετικότητά του ο καθένας, με την άλλη άποψή του, με... αντίθετη άποψη, αλλά όχι με διχασμό.
μέσα στην ομάδα, να σκοτώνουμε ένα τον άλλον, αφού αγαπάμε τα τέσσερα γράμματα. Όχι στην προβατοποίηση, όχι στο σανό, ναι στην κριτική, εκεί που πρέπει. Ξεκάθαρο είναι αυτό, ξεκάθαρο. Με ρωτάτε, μπαίνετε στην παρέα μας. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές όλους σας και εχθές που μπήκατε κάτω από το βιντεάκι που είναι με το Δημάκη από το στούντιο του 103 και εκεί χρόνια, όπου είμαστε φυσικά, όπου είμαστε, το ξέρετε, βγάζουμε όλο μας τον εαυτό. Δεν υπάρχει διεκπεραίωση, δεν υπάρχει μέτριο για μας. Και ό,τι προβλήματα έχουμε τα αφήνουμε απ' έξω από το στούντιο, τα ξέρουμε εμείς και οι πολύ δικοί μας άνθρωποι, είτε είναι υγεία, είτε είναι άλλα θέματα. Είτε είναι άλλα θέματα, ό,τι έχει ο καθένας. Για τις μεταγραφές λοιπόν που ρωτάτε, να ξαναπώ ότι είναι θέμα ορών να ανακοινωθεί και του Αζεβέδο, είναι επιθυμία Λουτσέσκου ο συγκεκριμένος, δηλαδή θεωρεί ότι μπορεί να παίξει καλύτερα το ρόλο του Μάτος από τα αριστερά, αυτό ψάχνουμε τόσο καιρό. Πολύ χαίρομαι που έχει γίνει σημείο αναφοράς αυτός ο υπέροχος τύπος, ο γεμάτος τρέλα στο βλέμμα του από δεξιά, για να λέμε ότι θέλουμε έναν τέτοιο από αριστερά. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση που θα έρθει εδώ και θα βρει συμπατριώτες του να μιλήσει την ίδια γλώσσα, τα πορτογαλικά, που είναι η μητρική γλώσσα των Βραζιλιάνων. Μεγάλη υπόθεση που γνωρίζει ότι θα τον πάρει από το χέρι ο Μάτος και οι υπόλοιποι που μιλούν την ίδια γλώσσα. Εγώ θεωρώ ότι το καλοκαίρι θα έρθει άλλος ένας Βραζιλιάνος που τώρα παίζει στην Καραμπάχ και είναι ο Ερίκε, με όλη του την, με όλη του την αξία, με όλο του το πάθος κι αυτός. Αλλά και ήδη υπάρχονται στην ομάδα και ο Μαουρίσιο και όλοι που μιλούν την ίδια γλώσσα με αυτό. Ξέρετε ότι οι περισσότεροι Βραζιλιάνοι μιλούν και τα Ισπανικά, ενώ δεν είναι η μητρική τους γλώσσα. Άρα μπορεί να συνοηθεί και με τον Κρέσπο, μπορεί να συνοηθεί και με τον Ρέι και με τα υπόλοιπα παιδιά στην ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό να έρθεις κάπου και να ενσωματωθείς πλήρως. Τι θέλουμε τώρα εμείς? Θέλουμε πέρα από το αριστερό μπακ, πιθανότατα έναν επιθετικό ακόμα. Και δεν ξέρω τι θα γίνει αν θα φύγει ο Κάτσε ή αν θα φύγει ο Τσίμιροτ. Πιθανότατα και ένα εξάρι. Ένα εξάρι το οποίο να είναι καθαρό έξι. Ένα παίκτη δηλαδή πνευμόνη, τρεχαντήρι, να την έχει και την κλωτσιά όταν θα χρειαστεί, για να μπορεί να πλαισιώσει τον Μαουρίσιο, να μπορεί να πλαισιώσει τον Κάνιας, που δεν είναι τέτοιου είδους παίκτες. Δεν είναι δηλαδή παίκτες που έχουν το τρέξιμο, δεν είναι πιο δημιουργικοί. Δεν είναι τόσο σκληρή πίσω. Θέλει κάποιον να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε τέτοιου είδους συνθήκες αγώνα. Έλεγα λοιπόν 15 συν 6, 21 παιχνίδια. Αυτό που θα βιώσετε αν πάρετε το πρωτάθλημα, μάλλον να πω αυτό που θα βιώσετε όταν πάρετε το πρωτάθλημα, να χρησιμοποιήσω μια χρονική πρόταση και όχι υποθετική. Ίσως πήρατε μια πολύ μικρή γεύση αυτού που έγινε πέρσι το βράδυ της κατάκτησης του κυπέλου Ελλάδος. Από την ομάδα που πλημμύρισε με τρελαμένο κόσμο ο Λευκός Πύργος, ξημερώματα που κανένας δεν κοιμήθηκε από χαρά και από ευτυχία εκείνο το βράδυ και που η πόλη ήταν χαμογελαστή για πολλές μέρες, για πολλές εβδομάδες. Αυτό που θα βιώσετε λοιπόν σε περίπτωση που πάρετε το πρωτάθλημα δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Μπορούν να σας το εξηγήσουν μόνο κάποιοι παλιοί, μόνο κάποιοι οι οποίοι το πέρασαν και το έζησαν ή τέλος πάντων έζησαν κάτι παρεμφερές. Και αυτοί είναι κάποιες ηλικίες. Ρωτήστε τους παλιούς να σας πούν. Ρωτήστε τους. Τι ζητάμε λοιπόν εμείς από εσάς? Δεν ξέρω πόσοι θα έρθουν, δεν ξέρω ποιοι θα έρθουν, δεν ξέρω τι εθνικότητα είναι, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Μας ενδιαφέρει αυτοί που θα έρθουν να μπουν άμεσα να παίξουν. Δεν υπάρχει περιθώριο να πούμε, ξέρεις κάτι, άστονα και θα δούμε και θα χρειαστεί μερικούς μήνες. Τι μερικούς μήνες? 15 μάτς για το πρωτάθλημα. Τέλος. Ξεκινώντας από το μάτς με το Λεβαδιακό, το Σάββατο αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι αυτό το μάτς. Ξεκινώντας από το μάτς με το Λεβαδιακό, καταρχήν δεν θα πρέπει σε κανένα μάτς από εδώ και πέρα, αφού ανακοινώθηκε ότι μετά το μάτς με τον Πλατανιά, τέλος η Τούμπα όπως την ξέρουμε, όλος ο ναός θα γκρεμιστεί για να χτιστεί εκεί στο μέρος το ίδιο ο νέος ναός, η νέα Τούμπα. Άρα θα πρέπει από εδώ και πέρα, πόσα είναι τα εναπομείνατα παιχνίδια μέσα στον ναό? Πόσα είναι τα παιχνίδια? Είναι 15 όλα, είναι 6, είναι 7, είναι 8, είναι πόσα είναι?
δεν θα πρέπει σε κανένα από αυτά τα μάτς να πέφτει καρφίτσα. Με αυτόν τον τρόπο θα αποχαιρετήσουμε και το ναό που χτίστηκε το 1959 και στέκεται περήφανος ακόμα και σήμερα, σημείο αναφοράς όταν περνάμε από εκεί που γυρίζουμε το κεφάλι μας όλοι. Ρουφήξτε την κάθε στιγμή από εδώ και πέρα. Ζήστε την κάθε στιγμή μέσα στην Τούμπα. Είναι λίγες οι εβδομάδες που απομένουν για την Τούμπα όπως τη μάθαμε. Τιμήστε με αυτόν τον τρόπο αυτούς που έφυγαν και δεν είναι πια ανάμεσά μας και θα ήθελαν τόσο πολύ να βρεθούν σε ένα μάτς από αυτά που απομένουν στην Τούμπα. Τιμήστε αυτούς οι οποίοι είναι μακριά και δεν θα μπορέσουν να έρθουν στις Αυστραλίες, στις Αμερικές, οπουδήποτε, στον Καναδά και δεν μπορούν να είναι εδώ. Δεν είναι λοιπόν ένας ακόμα γύρος πρωταθλήματος. Οκ, ας πάμε. Όχι. Είναι ο τελευταίος γύρος πρωταθλήματος σε αυτή την Τούμπα. Άρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μας. Πώς θα βρεθούμε εμείς και τα παιδιά μας, πάρτε τα παιδιά σας να ζήσουν αυτό, διότι η Τούμπα έτσι όπως την ξέρουμε δεν θα ξαναυπάρξει. Δεν θα ξαναυπάρξει. Θα χτιστεί ένα παλάτι, θα χτιστεί ένα πραγματικό στολίδι, αλλά έτσι δεν θα υπάρξει. Όπως είναι τώρα. Άρα ζήστε την κάθε στιγμή. Αυτό είναι ζουμού σου. Επίσης δεν ξέρω πώς το έχει σκεφτεί το θέμα με το γκρέμισμα η ΠΑΕ, πώς έχουν οι άνθρωποι που θα είναι αρμόδιοι γι' αυτό, αλλά πιστεύω ότι δεν πρέπει να πάει χαμένο ούτε ένα λιθαράκι από αυτό το οποίο θα προκύψει από το γκρέμισμα. Να μπορεί ο κόσμος να πάρει μια μικρή πετρούλα σπίτι του, να την έχει. Δεν ξέρω αυτό πώς θα γίνει και με ποιο τρόπο, αλλά δεν θα πρέπει να πάει στα μπάζα, δεν θα πρέπει να πάει σε καμία χωματερή, έστω και ένα χαλίκι από την Τούμπα. Ο καθένας να μπορεί να πάρει λίγο χώμα, να μπορεί να πάρει λίγο πέτρα. Και αν σας ακούμε υπερβολικός, αν κάποιοι είστε τέλος πάντων πολύ τεχνοκρατικοί ή καθόλου ρομαντικοί, εγώ έτσι το βλέπω και έτσι το αισθάνομαι και έτσι πρέπει να γίνει. Πώς έπεσε το τείχος στο Βερολίνο και τρέχαν όλοι να κρατήσουν ένα μικρό κομμάτι, έτσι θα πρέπει να γίνει και εδώ. Να μπορεί να είναι ο κόσμος εκεί και να πάρει να έχει στο σπίτι του ένα κομμάτι από την Τούμπα. Απλά έτσι το σκέφτομαι. Άνοιξε αγόρι μου, άνοιξε αγοράκι μου, άνοιξε! Καλημέρα στον Χρήστο τον Κολοβό. Καλή χρονιά, όλα τα ζουμουσάτε, καλές εκπομπές. Να έχεις το 18 κοστί, φέρε τον Ντάμπλ στο Λευκό τον Πύργο. Χριστάρα μου! Λοιπόν, γεια σου Δινάκη μου, καλή χρονιά και ευλογημένη ξένη το τσατσαρό ζουμουσό παρεάκι. Κωστή να χαίρεσαι την όμορφη οικογένειά σου, καλές δουλειές με επιτυχίες. Εμείς μαζί για μια ζωή αετέ δικέφαλε. Έτσι. Έτσι. Γεια σου Δημήτρη Τσαλικάκη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Γεια σου Βαγγέλη μου. Στο Μόναχο. Γεια σου Ρένα. Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία, αγάπη, ευλογία και φυσικά πολύ ζουμούς. Κωστή να είσαι γερός, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να μας φτιάχνεις πάντα την ημέρα. Αδερφέ μου. Αδερφέ μου. Όλοι εσείς που είστε έξω. Γεια σου Χρύσα Άντσου. Στάπα και χθες. Κοριτσάρα μου. Να χαίρεσαι το Γιαννάκη σου το Σίμω. Ό,τι αγαπάς. Γεια σου Νικόλα Παπαδόπουλε στην Πάτρα. Κράτα ψηλά τη σημαία του ΠΑΟΚ στην Αχαΐα, αδερφέ μου. Γεια σου Κανάρη Γιάννη. Γεια σου γιγαντά μου. Γεια σου αδερφέ μου. Λοιπόν, τι άλλο υπάρχει από τα μεταγραφικά? Δεν υπάρχει τίποτα χειροπιαστό. Κοιτούν για επιθετικό. Δεύτερο, όταν λέω δηλαδή έναν επιθετικό ο οποίος θα πλαισιώσει τον Μπρίγιοβιτς που δεν φεύγει, εκτός και αν έρθει η εξωπραγματική πρόταση και δεν θέλω να φύγει. Εγώ λέω πάντα την άποψή μου. Τώρα, τι άποψη επικρατεί σε αυτούς που αποφασίζουν είναι μια άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία. Πάντως, καλά κάνουν εδώ και πραγματοποιούν, υλοποιούν την επιθυμία του προπονητή. Τον γουστάρουμε, δεν τον γουστάρουμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Αυτός είναι εκεί τώρα και αυτός θα κριθεί στο τέλος για αυτό που θα κάνει. Όταν λοιπόν ζητάει ο προπονητής και θέλει, θέλω τον Αζεβέδο, δεν θέλω, δεν μου κάνει ο Χουλτ γιατί αμυντικά είναι ανύπαρκτος, ξέρω εγώ, ή γιατί είναι ελαφρύ το σώμα του και δεν τον θέλω αυτόν, ρε παιδί μου. Και φυσικά δεν θα πρέπει να είναι ο λόγος που κάνεις μια μεταγραφή μόνο και μόνο για να πικάρεις, για να πειράξεις τον αντίπαλό σου, γιατί όπου σε έβρισκε ο πράσινος, σε ενοχλούσε, όπου μας έβρισκε και μας πείραζε και μας έχει βλάψει σε πολλά σημεία και σε πολλά επίπεδα, δεν πρέπει να είναι αυτό. Δηλαδή να σε τυβλώνει η εκδίκηση και να λες: όχι, θα πάρω αυτόν. Μια στιγμή. Αυτός για τον οποίο θέλουμε να τους κάνουμε. Δηλαδή, προτιμώ να έρθει ο Μολέδο, ας πούμε, που υπήρξε και συμπαίκτης με τον Αζεβέδο στην Ουκρανία.
Υπήρξε συμπαίκτη. Σίγουρα και εκεί έχει πέσει ένα τηλεφωνάκι. Ρε, πώς το λένε το μολέδο στο μικρό, ρε γίγαντα, ρε τιτάνιε, τι εστι ΠΑΟΚ, θα του είχε πει φίλε, μας ματσακώνιασαν όπου μας βρήκαν, μας ρίξαν κατεσάρες μέσα έξω και καλά θα κάνεις να έρθεις. Λογικό δεν είναι ρε παιδιά να πάρουν τηλέφωνο τους συμπατριώτες τους να ενημερωθούν, να ακούνε διάφορα για την Ελλάδα, υπάρχει ανασφάλεια. Εμένα μου αρέσει σαν φάτσα ο παίκτης, σαν μαλλί, σαν κοψιά ρε παιδί μου, είμαι φυσιογνωμιστής. Το γουστάρο είναι, δηλαδή φαίνεται μπαλαδόφατσα, μου αρέσει αυτή η αφάνα. Έχει λίγο αλητία μέσα, έχει λίγο βραζιλιάνικο μπρίο. Αλλά όπως είπαμε, ματάκι γορταράκι, τώρα θα κρίνουμε τον παίκτη από το μαλλί. Εντάξει, δεν είναι. Λέμε τώρα έτσι, σαν φάτσα ρε παιδί μου. Και φυσικά ότι έχει ποιότητα σαν παίκτη, δεν το συζητάω, δεν πας έτσι εύκολα στη Σαχτάρ, ομάδα Champions League. Δεν πας. Τώρα, το βασικό όπως είπαμε είναι να είναι υγιής. Στην ομάδα στηρίζοντας το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί τελευταία, έπαιξε αλλαγή στο μάτς με τη Manchester City για το Champions League 6 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχει αποχή ότι δεν μπορεί να παίξει το τελευταίο καιρό. Είχε κάποιους τραυματισμούς στο παρελθόν. Έπαιξε 6 Δεκεμβρίου με τη Manchester City για το Champions League. Και λίγες μέρες αργότερα, κόντρα στην Σόρια, είχε συνολικά 6 μάτς τη σεζόν. Αλλά εξονυχιστικές οι εξετάσεις. Περάστε τον από κόσκινο, παιδιά. Όσο ωραίος παίκτης και να ήταν, μας ενδιαφέρει να έρθει και να είναι υγιής. Μην πάθουμε ότι πάθαμε με τον Λεβέκ. Μην πάθουμε ότι πάθαμε, ξέρω εγώ, με τον Έτσι, με τον οποιοδήποτε. Και καλά κάνουν που του λένε έλα για 6 μήνες να δούμε τι καπνοφουμάρεις και το καλοκαίρι ξανασυζητάμε. Έτσι. Μπαμπίκο μου. Αγόρι μου, αγόρι μου. Να είσαι γερός, να είσαι δυνατός. Γεια σου Σίμω Καραπετιάν, γεια σου συμπαθητή μου, αγαπημένε, 104 Δημοτικό Σχολείο Άνω Τούμπας. Εκεί φίλε που περνούσαμε τον κάγκελο, όσο χωρούσαμε, για να παίξουμε μπαλίτσα. Αγόρι μου, έχω να σας πω πριν πάμε στο διάλειμμα ότι κληρώνουμε και σήμερα ένα υπέροχο τριήμερο στις Θερμές. Το υπέροχο Πετρόκι στο ξενοδοχείο, στο Λουτράκι Αριδέας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Επίσης, μια σακουλάρα κρέατα το κροπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Με το που θα γυρίσουμε, θα σας πω για τον αετό που έχω γίνει γραφικός τα τελευταία 2 χρόνια και λέω να προλάβουμε πριν το δούμε στην ΑΕΚ. Άλλη ομάδα με πληροφόρησε πολύ αγαπημένο και πολύ δικό μου άτομο ότι άλλη ομάδα και δεν είναι η ΑΕΚ θα προλάβει να σηκώσει αετό στα εντός έδρας παιχνίδια της. Προλαβαίνουμε, το ξαναλέω, θα σας πω σε λίγο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι, 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 έτσι. Έτσι αγόρι μου, δώσε πόνο, δώσε πόνο. Καλημέρα στη Χριστίνα τη Γιατζιγιάννη, καλημέρα Κωστή, χρονιά πολλά, καλή χρονιά με υγεία και αγάπη και τύχη σε εσένα και την οικογένειά σου και σε όλους τους ακροατές του Λίμπερο. Γεια σου Χριστίνα! Καλημέρα στον Πολύκαρπο. Συγχαρητήρια στην Μπουτίκ για τα καταπληκτικά φορμάκια μουρουδιακά. Το Live for Sundays, όλα τα λεφτά Θερμές για να ξαναδοτευτούμε. Γεια σου αγοράκι μου, γεια σου Πολύκαρπε. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, Θερμές, λέω 580, στείλτε και τα ονοματάκια σας. Και το μικρό αν δεν θέλετε το επίθετο. Γεια σου Χριστάρα μου, καλή χρονιά, υγεία και τύχη. Και ζούμου σου στο Λιθόκτη, το βάλαμε στην κλήρωση, χρόνια πολλά. Καλημέρα, να είσαι καλά, Γιάννης Βόλος. Μας ακούς μέσα από τον Μπλιμπλίκι. Μέσα από τον Μπλίκι πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες για ακόμα ένα τεταρτάκι 20 λεπτό, 23 10 287 88. Μην ξεχνάτε, ψήξη, θέρμανση, ένα είναι το όνομα. Φυσικά, Κωνσταντίνος Κιωσές, Κλιμάρτ. Κλιματισμό Daikin, αντλίες θερμότητας, VRV συστήματα, τα πάντα όλα έχοντας περάσει κλιματιστικά σε πολύ σημαντικούς χώρους μέσα στην πόλη μας και σε εμπορικά κέντρα και σε τεράστια μαγαζιά. Άνοιξε λίγο σαφέτη, άνοιξε λίγο! Έκλαιγε κι ο ουρανός. Δώσε αγόρι μου, δώσε, ζούμου σου λέμε. 23-10-287-888, κοιμάται η πόλη σήμερα. Αποκαμωμένη από τα ξενύχτια, ελπίζω να περάσετε όμορφα με ανθρώπους που αγαπάτε αυτό. Να πω για τελευταία φορά για να μην ζαλίζω τον έρωτα ότι έρχομαι τώρα στις γραμμές για ένα ακόμα τεταρτάκι, μπαίνετε στην κλήρωση και για τα κρέατα το Ακροπολείο Μιχάλης, αλλά και για το τριήμερο, τα κρέατα ενός μήνα, αλλά και για το τριήμερο στις Θερμές. Μην ξεχνάτε, για οτιδήποτε θέλετε για το αυτοκίνητό σας, AutoCare στη Λαμπράκη 33-9-32-281 και χιονοαλυσίδες και χιονοκουβέρτες και Spike Spider και track σύστημα αντιολισθητικό
και κουκούλες αυτοκινήτων και καλύματα και ολοκαθαριστήρες και τεμπέλη για το χέρι και τα πάντα όλα. Χρόνια εμπειρία στη Λαμπράκη 33. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Έλα Κωστάκη, εγώ είμαι αγόρα. Καλώς το παιδί! Α, δεν περίμενα να βγω πρώτος. Έλα αγοράκι μου, έλα. Χρόνια πολλά, προσπέρασες, καλή χρονιά σε όλους. Προσπέρασες με το φιδίσιο κορμί σου, ελήφθηκες ανάμεσα στους άλλους. Πήρες το προβάδισμα, πήρες πάνω στον ασβέστη έπαιξες. Ένα στυλ μπορμπόκι. Από δεξιά μεριά προσπέρασες. Λίγο μπορμπόκι, έτσι, λίγο μπορμπόκι. Ναι. Λίγο μπορμπόκι. Στεφανάκος. Έτσι. Τι γίνεται, πώς πάμε, καλά είστε όλοι. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Εσύ, πώς τα πέρασες, ωραία, όλα εντάξει. Α, καλά, μωρέ να έδω, οικογενειακά. Ψιλοτσιμπολογήσαμε. Πάγαμε στο άλλο, ναι. Έτσι. Τσιμπήσαμε. Μόνο για το φαγητό γίνεται. Όχι, εντάξει. Δεν. Το προσέχουμε κι αυτό. Το προσέχουμε γιατί. Να κάνουμε τώρα το περπάτημά μας, το προσέχουμε γιατί. Α, μπράβο. Τι να αυτά, τι μου λες τώρα, αδερφέ. Κοίταξε τώρα, άμα θέλουμε να πίνουμε καμιά γράπα. Καμιά, κάνα κρασάκι, κάνα αυτό, λοιπόν, κάνα τηγανιτό, πρέπει να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε, φίλε. Δεν μπορεί να είμαστε με το καρότο και το αγκουράκι να έχει. Όχι, ρε φίλε. Μαναγκλέτη δεν γίνεται, φίλε, με καρότο και λάχανο. Απλά τώρα θέλει το αντίβαρο. Περπάτημα, λίγο αποτοξίνωση. Τι να κάνουμε. Ναι, όσο περνάνε τα χρόνια, δεν χάνονται εύκολα αυτά. Όσο περνάνε τα χρόνια, εγώ όσο το εύκολα τα παίρνει. Δεν χάνονται με τίποτα. Έτσι. Ναι, πρέπει να κάνεις πράγματα που δεν μπορείς. Δηλαδή δεν μπορείς τώρα να κάνεις 2 χιλιόμετρα τζόκινγκ, ξέρω εγώ. Όχι. Εμένα με λέει ο γιατρός, θα κάνετε λέει γρήγορο περπάτημα. Απογορεύεται το. Όχι, όχι, τρέξιμο. Το τζόκινγκ το ελαφρό απογορεύεται. Όχι, όχι, τρέξιμο, όχι τρέξιμο, φίλε. Τρέξιμο πρέπει να είσαι αθλητής. Όχι, όχι τρέξιμο. Και για να κάψεις, το τζόκινγκ, να κάψεις τα λίπη θέλει. Ναι. Γρήγορο περπάτημα. Καταρχάς θέλει λίγο κόψιμο το φαγητό. Εμείς δεν τρώμε, εγώ δεν τρώω πολύ. Αλλά είμαστε λίξουροι που λέμε, κατάλαβες. Μας αρέσουν να τσιμπολογάμε, αυτό μας τρώει εμάς. Πώς, από τη λιγούρα βγαίνει αυτό, αυτή η λέξη. Λίξουρο, ναι, λιξοράδα ρε παιδί μου. Είμαι λίξουρος που λέμε. Μην πιάνει μια λιγουρίτσα ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Δεν ξέρω αν ο φίλος μας ο κύριος Μπαμπινιώτης μπορεί να το εξηγήσει αυτό. Τι να πει ο Μπαμπινιώτης, κάκι ο Μπαμπινιώτης. Άστο, δεν θέλω τώρα. Λοιπόν, φιλαράκι Κωστία, ναι. Να πω τα χαιρετίσματά μου για τα χρόνια πολλά, όπως λες και εσύ, σε όλα τα παιδιά που είναι μακριά μας και στο εξωτερικό και σε όλη την Ελλάδα που ακούμε τα μηνύματα, τα τηλέφωνα που σε παίρνουν. Έτσι. Αυτές τις μέρες σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω. Βέβαια. Είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, άμα δεν μπορείς να ανταμώσεις και με τον δικό σου άνθρωπο αυτές τις μέρες, αλλά και τι να κάνεις. Έτσι είναι η ζωή. Υγεία να έχουμε, το κυριότερο, παιδιά. Έτσι. Υγεία. Υγεία έτσι, και λίγο-λίγο είπαμε να μπορεί ο κόσμος να ανταπεξέλθεται. Λίγο-λίγο να ανταπεξέλθει. Τα έξοδά του, λοιπόν, αυτά. Να κάνει κάνα γλεντάκι, κάνα τέτοιο. Δεν θέλουμε πολλά πράγματα. Κάποτε ο Έλληνας μπορούσε να κάνει πολλά. Τώρα έτσι όπως μας κάνανε οι παλιοποιότητες, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λίγο θα βρούμε και να κάνουμε τον τρόπο. Και μεταξύ μας. Δεν περιμένω τίποτα, φίλε. Τίποτα μεταξύ μας. Πάρε όλα ο ένας με τον άλλο. Καμία. Λοιπόν, δεν είμαι μηδενιστής, αλλά δεν περιμένω τίποτα από αυτούς. Και από αυτούς τώρα και από τους προηγούμενους όχι, και από τους επόμενους. Όχι, δύσκολα πολύ. Τι πιο να περιμένουμε, ρε φίλε. Τίποτα. Μόνοι τώρα μας. Είπες κάτι για τον αετό. Α, θέλω αυτό να το πω εδώ πρέπει, αυτό εδώ πρέπει κάποιος να νιώσει όπως εσύ, εγώ, εμείς που παίρνουμε τηλέφωνο για να πάει να το κάνει. Άμα δεν νιώθεις, το βλέπεις δηλαδή σαν αγκαρία, δεν πρόκειται να το κάνει. Επειδή αυτή την ιστορία, εσύ είσαι παλιός ακροατής, ξέρεις ότι έχω πραγματικά μαλλιάσει τη γλώσσα μου. Έχω 2 χρόνια, 3 χρόνια. Καλά, ρε Κωστή, δεν θυμάμαι στον αρένα που ήσουν, που είχε βγει και μια γυναίκα, που είχε βγει και άνθρωπος. Λέω, εγώ μπορώ. Πραγματικά προχώρησε το θέμα μέχρι ενός σημείου. Α, μπράβο. Η κυρία, η οποία ήταν από τη Δράμα, προθυμοποιήθηκε. Εμείς δώσαμε εκεί που έπρεπε τα στοιχεία της, επικοινώνησαν, έφτασε μέχρι ένα σημείο. Μετά και από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω. Τώρα, τι ξέρω. Άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ αγαπημένος, έτσι, πολύ αγαπημένο πρόσωπο και πιστή ακροάτρια χρόνια, μου είπε, σου δίνω την πληροφορία, στη Δράμα είναι έτοιμοι να σηκώσουν αετό. Τώρα, θα μου πεις... Γιατί έχουν και αυτό τον αετό οι άνθρωποι. Φυσικά. Είναι και δίπλα το κέντρο εκπαίδευσης. Αλλά λέω το εξής. Ναι. Okay. Θα ήθελα να το κάνουμε πρώτοι, αλλά επειδή η δόξα δράμας είναι άλλο μέγεθος, είναι άλλη κατηγορία, είναι, έτσι, σεβόμαστε την ιστορία της και τους δοξέους. Οπωσδήποτε. Πολύ πάω και πολύ. Αλλά άλλο να το δω στη δόξα δράμας, άλλο να το δω από το Μελισανίδη στην ΑΕΚ. Όχι, φίλε, θα πιω με τον μπουρί τη σόμπα στο δηλητήριο. Άμα δω αυτό το πράγμα που το λέμε εδώ και χρόνια φωνάζουμε να γίνει στην Τούμπα, και πόσο ωραίο θα είναι να το δούμε αυτό στη Νέα Τούμπα. Γιατί να μην πας εσύ με τον Θανασάκη σου, εγώ με τον Βαγγελάκη, τον Ρωμανό, και να δούμε αυτό το πράγμα να πούμε. Σε παρακαλώ. Έτσι, ναι. Το βλέπουν δηλαδή άλλοι τις λάτσες και πεθαίνω στα γέλια. Ποιοι
Ποιοι το σηκώνουν τώρα, η Λάτσιο, να πούμε και κάτι την Μπενφίκη. Όχι, ρε παιδιά. Δεν θα είναι ωραίο να αποχαιρετήσουμε την Τούμπα, δηλαδή το Μάιο, στο τελευταίο μάτς, να σηκωθεί φίλε ο Αετός, ο Ασπρόμαυρος, ο Σταυραετός, να σηκωθεί στον ουρανό της Τούμπας και να ανατριχιάσουμε όλοι, να ακουστεί φίλε το πέταγμα και το κουρνιαχτό αυτό και να κλείσει έτσι η Τούμπα. Άλλη φορά, τώρα δεν έχουμε και χρόνο φυσικά, όταν δεν θα έχει πάλι κανένα πρωτάθλημα στα διακοπή, θα σε πω μια ιστορία που έλεγα σε ένα παλικάρι από τον Όβισαντ. Ναι, να μου πεις. Πάντως, αυτό που μπορώ να αποκαλύψω είναι ότι δεν φταίει η ομάδα που δεν προχώρησε το θέμα. Να ξέρεις. Αυτό είμαι σε θέση να το ξέρω. Ότι οι άνθρωποι που κινήθηκαν, ειδικά ο συγκεκριμένος που το προώθησε, νιώθηκε παρανιώθη, αλλά ήταν από την πλευρά, την άλλη την πλευρά που υπήρξε το θέμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το πρωτάθλημα θα μόνο στις Μικόνο, ξεχάστε. Αγοράκι μου! Τελείωσε, παιδιά. Ας το ξεχάσουν οι κύριοι, να πούμε. Φιλιά πολλά, Κωνσταντίνε μου. Φιλιά πολλά, Κωνσταντίνε μου. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Τι γίνεται με τα γραφικά, γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Αδερφέ μου, Χρήστο. Τα είπα, θα τα ξαναπώ γιατί σήμερα καταλαβαίνω ότι σηκώνεστε με καθυστέρηση. Είχε μικρό σεισμό το πρωί, κατά τις 6, νομίζω. Το καταλάβατε. 4,9 εκεί, κάπου στο Κιλκής. Λοιπόν, η φύση κάνει χαβαλέ μαζί μας, όπως καταλαβαίνετε, που νιώθουμε ότι είμαστε παντοδύναμα, ότι είμαστε οι μαμιάδες του σύμπαντος. Κουνιέται λίγο η πλάκα η μία με την άλλη και φαινόμαστε πόσο ολίγιστοι, πόσο τίποτες είμαστε. Επειδή νομίζουμε ότι την κρατάμε τη φύση από τα κάκαλα, κουνάει λίγο έτσι, λίγο κάνει το βλέφαρό της έτσι, η γη, και φαινόμαστε πόσο ασήμαντοι είμαστε και πόσο μικροί. Λοιπόν, άρα να μην ξεχνάμε ποιοι είμαστε και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στον πλανήτη. Θέλω να σας πω λοιπόν το εξής για τα μεταγραφικά, επειδή με ρωτάτε ξανά και ξανά. Είναι σχεδόν κλεισμένη η υπογραφή, απομένει. Είναι σχεδόν κλεισμένη η μεταγραφή του Αζεβέδο. Είναι 31-32, είναι Βραζιλιάνος. Έχει φύγει αργά σχετικά από τη Βραζιλία. Έχει παίξει τα τελευταία χρόνια στην Metalist αλλά και στη Σαχτάρ. Καταλαβαίνετε, για να πάρει η Σαχτάρ του Ντόνετσκ που παίζει Champions League, που είναι μόνιμη πρωταθλήτρια, που παίζει σε τέτοιο κορυφαίο επίπεδο, για να πάρει αυτό τον παίχτη, δεν συζητάμε καν για την ποιότητά του. Είναι αστείο να μπαίνουμε στη διαδικασία. Χουλτ ή Αζεβέδο. Ποιος χουλτ? Ποιος χουλτ, ρε παιδιά? Δεν λέμε τώρα. Πιο πολύ το θέλουμε για να πικάρουμε αυτούς εκεί κάτω, παρά ότι ο παίχτης έχει αξία. Ξεκάθαρα, άμα τους βάλω στη ζυγαριά, γέρνει υπέρ του Αζεβέδο. Με την υποσημείωση και τον αστερίσκο, το λέω συνέχεια, να είναι υγιής ο παίχτης. Να πω ότι αγωνίστηκε στο Champions League, στο μάτς με τη Manchester City στις 6 Δεκεμβρίου, άρα δεν τίθεται θέμα για την τωρινή του ετοιμότητα. Δηλαδή δεν ήταν τώρα, ας πούμε, το Δεκέμβριο τραυματίας. Ο άνθρωπος είναι υγιέστατος. Να δούμε πόσο ο παλαιός του τραυματισμός στο γόνατο που τον πήγε πίσω, κατά πόσο τον έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό, κατά πόσο είναι καθαρός. Αν ο παίκτης είναι υγιής, δεν φοβάμαι τίποτα απολύτως. Αυτός αρθεί και θα παίξει. Και θα τον αγαπήσουμε κιόλας. Τη θέση τη στοιχιώνει ο Ντορβαλίνο Άλβες. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Πείτε μου λοιπόν, πόσοι ξέρατε τον Άλβες Λίνο όταν ήρθε? Θέλετε να σας πω ότι ακούγονταν στις γραμμές και τότε εκπομπές έκανα. Καλά, πήγε και έφερε παίκτη που δεν έπαιζε στην Πόρτο και έχει όλες 9 συμμετοχές. Και είναι και μεγάλο σε ηλικία. Και όχι, είναι αυτός και τι κοτσίδια είναι αυτά. Και εντάξει, υπάρχουν πάντα οι περίεργοι. Έγραψε ιστορία ο Λίνο. Άφησαν εξίτυλο το σημάδι του στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Λατρεύτηκε όσο λίγοι ξένοι. 100%. 100% μέχρι την τελευταία μέρα έτρεχε στο κόρνερ στην απέναντι πλευρά. Έφευγε από την 4, έφτανε μπροστά στην 7 για να κάνει τάκλινγκ. Με 35 πως και αν. Εκεί ήμουνα και το θυμάμαι. Σαν τώρα. Και καταχειροκροτήθηκε. Στεγνός πάντα. Ελπίζουμε λοιπόν, αφού στη θέση θα παίξει και πάλι ένας Βραζιλιάνος, γιατί πέρασαν διάφοροι από εκεί, και ο Ράτς και ο Τζαβέλας και ο Λέοβατς και διάφοροι που φυσικά δεν μπόρεσαν σε καμία περίπτωση να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ας ελπίσουμε αυτός εδώ που έρχεται να είναι ο Μάτος από αριστερά, να είναι η συνέχεια του Άλβες Λίνο.
να έχει την πτέρυγα. Είναι διπλό το κέρδος μιας τέτοιας μεταγραφής, διότι θα απελευθερωθεί το παλικάρι που λέγεται Αντρέ Βιερίνια. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Είναι πολύ σημαντικό να πάει να παίξει τη θέση του. Δεν μπορεί να χαραμίζει ένα Βιερίνια στα 31 του σε εκείνη τη θέση πίσω. Είναι τρελή πολυτέλεια. Να έχει αλίστερον, να έχει την Αντριάννα Λίμα, το λέω συνέχεια. Και αντί να τη βάλει στην πόρτα να λέει καλησπέρα στο μαγαζί, να την έχει πίσω ψηλό ή χοντρό στο πανέρι στην τουαλέτα ή να ξύνει τις τσίκνες από το ταψί. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Καλημέρα Κωστή! Καλώς το παιδί! Είσαι... Καλή χρονιά αδερφέ, καλές εκπομπές. Είσαι ο... Χρόνης. Έλα ρε Χρόνη! Χρόνη πολλά! Για να κάνουμε και τον λογοπαίγνιο. Αγόρι μου! Αγοράκι μου, σε ευχαριστώ! Για πες! Τι γίνεται, κουνήθηκε η πόλη! Κουνηθήκαμε λίγο σήμερα. Το Μάιο να δεις τι έχει να γίνει. Ο αγόρι μου! Είναι σημαδιακόλας, ε! Θα βουλιάξει! Προετοιμασία είναι για... Προετοιμασία για να μπαίνουμε στο κλίμα. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Πρέπει να το πιστεύουμε. Όπως το πιστεύουμε εμείς, 15 μάτς είναι λεβέντες. Παθιαστείτε, βγάλτε φλόγες να βγάζουν τα μάτια σας. 15 μάτς, πάρτε τα να τελειώνουμε. Αυτό είναι. Απλά πράγματα. 15 τελική, φίλε. Έτσι. Σαν να μην υπάρχει αύριο. Αυτό να που λες. Να παίζουν παλίτσα. Όπως το πες. Σαν να μην υπάρχει αύριο. Να παίρνουν τα παιχνίδια με θράσος, με ποδοσφαιρική μαγιά. Ακριβώς. Θα είμαστε δίπλα. Ακριβώς. Όχι μόνο δίπλα. Θα κάνουμε τη δουλειά μας και αυτή τη δική. Φυσικά. Δεν πρέπει, αφού γκρεμίζεται η Τούμπα το καλοκαίρι. Δεν πρέπει από εδώ και πέρα να υπάρχει, παιδιά, ούτε ένα άδειο καρεκλάκι. Είτε λέγεται Λεβαδιά, Λιβαδιακός ο αντίπαλος, είτε λέγεται ΑΕΚ, είτε λέγεται Ολυμπιακός. Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένα άδειο καρεκλάκι, να μην πέφτει. Αυτό θα είναι ένας φόρος τιμής. Έτσι ακριβώς. Αυτά τα μάτς. Πόσα μάτς απομένουν, έτσι, στην Τούμπα. Άλλωστε η δύναμή σου είμαστε εμείς οι οπαδοί, δεν λέμε. Τα συνθήματα είναι βγαλμένα, λοιπόν, φίλε, μέσα από τη ζωή της ομάδας. Ένα και ένα είναι τα συνθήματα. Για το παίχτη εδώ στο αριστερό άκρο που έρχεται. Ναι. Λοιπόν, ποιος χούλτρε, παιδιά, 32 κιλά μπακ. Όχι, δεν υπάρχει. Δηλαδή αρεσιόταν ο Μάτος πέρσι και αυτός έπαθε. όχι, δεν υπάρχει. Απλά είναι, ναι, εκεί πέρα είναι, λοιπόν, ξέρεις, ιδιομορφία με το Βάζελο που θέλουμε να τους πικάρουμε, να τους τιμωρήσουμε για αυτά που έχουν κάνει στον ΠΑΟ και έχουν κάνει πολλά. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας τυφλώνει. Συμφωνώ. Έτσι, δεν πρέπει να είναι αυτός ο μόνος λόγος. Προτιμώ το Μολέδο. Μπορείς να πάρεις τον Μπέρκ. Μπορούμε να πάρουμε τον Μπέρκ. Ναι. Μπορούμε να πάρουμε τον Μολέδο. Ναι, συγκεκριμένα, ναι. Δηλαδή ο Χουλς δεν έκανε για πάγου. Δηλαδή εντάξει, την τρελαθούμε τώρα. Ακριβώς. Θα μπορούσε να πας με Δηλιγανίδη πιο άνετα, ας πούμε. Εκεί. Εντάξει, δεν είναι η θέση του που έχει Δηλιγανίδη, αλλά ναι, το Γιαννούλη, ας πούμε. Πιθανόν να. Γιατί δεν. Ναι, εντάξει. Ναι, όπως το λες. Όπως το λες. Απλά θέλουμε ένα αριστερό, καθαρά αριστερό. Μπακ που ανεβαίνει, κάνει και τη δουλειά του κτλ. Κοίταξε. Ο παίκτης που έρχεται έχει αυτά. Ακριβώς. Αυτά τα στοιχεία. Αυτά. Θέλαμε, γιατί και ο Μάτος είναι τέτοιος. Δεν έχει ησυχία στον κόλο του, δεν κάθεται στην άμυνα. Τον ξέρουμε τον παίκτη. Γι' αυτό έχει σκοράρει πολλά γκολ. Γι' αυτό τον γουστάρουμε, γιατί βγάζει μια επιθετικότητα. Δεν θέλουμε να είναι Σνάουτσνερ ο παίκτης. Δηλαδή, αγαπώ τον Πολωνό εργάτη. Τον αγαπώ τον Πολωνό εργάτη, τον Άοκνο. Έτσι. Φιλοτιμότατος, αλλά τη σέντρα την περνούσε μια φορά στο τόσο. Θέλουμε το back να είναι επιθετικό, να συμμετέχει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, να βγάζει τη σέντρα του. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Τώρα, και ένα ακόμα είναι Βραζιλιάνος και οι Βραζιλιάνοι γενικά με τον back κολλήσαν, έτσι. 100%. Δεν θυμάμαι εγώ Βραζιλιάνο που ήρθε και δεν ακούμπησε. Υπάρχουν μια-δυο περιπτώσεις. Εποχή που δεν ζούσαμε. Μια-δυο περιπτώσεις έχει τώρα. Κάτι Αραούχο έτο, κάτι τέτοιο να πούμε, κάτι. Λοιπόν, κάτι περίεργους. Αλλά αυτό θα τον πάρει καταρχήν ο Νέτο από το χέρι. Έλα εδώ, πουλάκι μου. Έλα εδώ. Γεια σας, κύριε Γκουερίνο. Θα του πει ο Μάτος. Ο κύριος Γκουερίνο σκαρφάλωσε στο κάγκελο. Αυτά, πρωτάθλημα, έτσι, ιστορία. Είναι σημαντικό που θα μιλήσει ένας άνθρωπος στη γλώσσα του που γνωρίζει τον ΠΑΟΚ όσο ελάχιστη. Έπαιξε ρόλο και στο Μάτος ο κύριος Γκουερίνο, να το ξέρετε. Έτσι, τον υπεραγαπώ και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Λοιπόν, και αυτοί ένα παραπάνω παθιάζονται, έτσι, μα αν δουν εκεί το λαό, ξέρω εγώ, να πούμε κανένα παιχνίδι δυνατό, τα δίνουν όλα. Φυσικά. Σώμα. Μα είναι στο τεμπεραμέντο μας, είναι στη δική μας την νοοτροπία, στο σκεπτικό, δεν είναι κρυόκολλοι άνθρωποι, βράζει το αίμα τους, γουστάρουν, έτσι, ενθουσιάζονται με την κερκίδα,
Με όλο αυτό, δηλαδή ναι. Είμαι μέσα στο αίμα τους. Τώρα αυτός που θα έρθει και από τα κρύα τα χώματα εκεί πέρα να πούμε που 6 ώρα βγαίνουν οι λύκοι με τα έλκυθρα, εκεί που ήτανε. Λοιπόν, ο Μιχαήλ Στρογκόφ είναι εκεί, στη Βόλτα. Αλλά να κοιτάξει και τη ζωή του εδώ, να είναι τακτοποιημένα όλα, να μην έχουν πάμε στο άλλο άκρο, έτσι. Αυτά που λες. Όλα καλά θα πάρει. Αυτά. Να έρθει και κανένα παιχτάκι εκεί στη μέση, έτσι, να γίνει λίγο πιο γρήγορα. Κοίταξε, λογικά θα φύγουν και παίχτες. Τέσσερις παίχτες, τρεις-τέσσερις θα φύγουν. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Έτσι. Λογικά θα εννοείται. Πρέπει και ένα αντικαταστήμα. Θέλει έναν επιθετικό ακόμα η ομάδα και θέλει και ένα χαφ, ένα εξάρι. Αν φύγει ο Κάτσε, που εγώ προσωπικά περίμενα πράγματα περισσότερα και περίμενα να μείνει, αλλά αν φύγει ο Κάτσε ή ο Τσίμηρο, σίγουρα θα πάρουν και εξάρι. Έτσι. Να επιβάλλεται. Πάντως θα έρθουν παίχτες αξίας, όχι πειράματα. Αυτό περιμένουμε, Κωστή. Να έρθουν παίχτες, να καλύψουμε τα κενά που έχουμε. Εκεί δηλαδή που η ομάδα δείχνει ότι έχει αδυναμίες. Για να πάμε να πάρουμε την κούπα. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Φιλιά πολλά, φιλιά. Α, πριν φύγεις. Πριν φύγεις, δώσε μου λίγο. Δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 42 για να δώσω το τριήμερο και τα κρέατα. Το 4 και το 42. Το 4 και το 42. Φιλιά πολλά, φιλιά. Να είσαι γερός. Γεια σου, αγόρι μου. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός, φιλιά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτά που λέτε. Αυτά που λέτε. Κάτσε να πάω να δώσω το τριήμερο και να δώσω και τα κρέατα. Λοιπόν, γεια σου Τσόρμπα, γεια σου αδερφέ μου, γεια σου. Θερμές, Δημούδη Χρήστος, σε 799. Πάρ' τον και τηλέφωνο να τον βγάλουμε. 69, Μαριλής, 6980 σε 799. Δημούδης Χρήστος. Και... τα κρέατα πηγαίνουν στη Χριστίνα Παναγιωτούδη. Σε 432 το νούμερό της. Χριστίνα Παναγιωτούδη. Πάρε λίγο σε παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μη με περνάτε για τρελό. Αγόρι μου. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Έχουμε ξαναμιλήσει αέρα. Όχι, όχι. Δεν είναι μια συγκλονιστική εμπειρία, φίλε. Είναι συγκλονιστική. Θα είναι το πρωτάθλημα. Αγόρι μου, καταρχήν μπαίνει η χρονιά. Είσαι ο πρώτος κερδισμένος του 18. Σου εύχομαι να πηγαίνει πάντα αγόρι. Πόσα μηνύματα έστειλες? 4-5. Μπράβο, μπράβο, βλέπω. Ναι, έχεις στείλει αρκετά. Χαίρομαι που είσαι τυχερός. Θα πάρεις. Είσαι παντρεμένος? Ναι, ναι. Τέλεια. Θα πάρεις λοιπόν την παράνομη γιατί τη γυναίκα σου την έχεις βαρεθεί. Έτσι ακριβώς. Το είπες το όνομα όμως στην αρχή, έτσι. Το είπα, φίλε. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Λοιπόν, θα πάρεις την κυρία σου και ή όποιον εσύ αγαπάς και θα πας στις Θερμές. Καταπληκτικό, να είσαι πάντα τυχερός, να περάσεις όμορφα. Πάλι. Θα έρθεις από εδώ να παραλάβεις το voucher που λένε, το χαρτάκι για να μπορέσεις να πας εκεί, να περάσεις δύο βραδιές υπέροχες, αγόρι μου. Να είσαι πάντα τυχερός. Ζουμού σου, αδερφέ μου. Να σου... Και το 18 με πρωτάθλημα, με double, με σεντόνια, με νέα τούμπα, με. Όλα, όλα, φίλε, όλα μέσα. Έτσι. Και το 18 πιπί το Ολυμπιακό. Καλά, αυτό ταιριάζει πάντα, φίλε. Δεν... πάει με όλα. Δεν... Να σε πάντα, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά ή σε σπίτι χαλαρός? Όχι, χαλαρός στο σπίτι. Μπράβο. Ωραία, ωραία. Κάνε αποτοξίνωση από τα χλαπάκια και την κρεατοφαγία. Έτσι, έτσι. Να σε γερός. Γεια σου, Χρήστο μου. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, ήταν ο τυχερός της ημέρας σήμερα, ο Δημούδης Χρήστος, που κέρδισε τις Θερμές. Έστειλε αρκετά μηνύματα. Λοιπόν. Καλημέρα, μόνο τη ζούμου σου χρονιά. Καλή ζούμου σου χρονιά, λέει ο Δημήτρης Ευρωπόντιος. Μόνο τίτλους για την παουκάρα μας από εδώ και πέρα. Βάλαμε σκληρό, σε ευχαριστώ. Α, τι να πω. Η κοπέλα που έχει κερδίσει τη φωτογραφική μηχανή από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, τα έχω μέσα στα δευτέρια, να έρθεις αύριο να την παραλάβεις. Την πήρα εγώ, αφού δεν μπορούσε να πας. Στην άλλη άκρη πήγα εκεί στο φίλο μου το Μάκη και την πήρα. Πρώτον. Δεύτερον, εσείς που έχετε κληρωθεί για το όλα στα όρθια, θα πηγαίνετε μέσα στην εβδομάδα. Μην το αφήνετε το τραπέζι για. Όποτε λάχει, εντάξει. Να πηγαίνετε μέσα στην εβδομάδα που κληρώνεστε. Δηλαδή, όποιος κέρδισε την Παρασκευή, να πάει μέσα αυτήν την εβδομάδα
να φάει τα υπέροχα εδέσματα. Φτάνουμε στο τέλος. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Παπόρη. Γεια σου Ρενάλτα Σαλταφερίδη. Γεια σου Χατζη Γιωβανάκη Παναγιώτη. Βάλε με στο διαγωνισμό. Καλημέρα Κωστή. Καλή χρονιά. Με το καλό να έρθει το πρωτάθλημα επιτέλους. Αυτά είναι. Γεια σου Παρασκευά Δημητρόγλου. Γεια σου Χριστίνα μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι. Να είστε καλά όλοι για τις ευχές σας. Τα υπέροχα λόγια σας. Γεμάτα, γεμάτα αγάπη. Χρήστο Κιώση, αγόρι μου, στάθηκες και σήμερα κολόνα δουρικού ρυθμού πάνω από τον πλυμπλική. Πάρα πολύ ωραία τα είπες. Όμορφα και ωραία. Έτσι είναι. Γεια σου Τσόφα. Καλημέρα με υγεία, καλή χρονιά, με καλύτερες αιμοδοσίες. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου και εσύ, Σοφία μου και τον Στεφανάκο σου να τον καμαρώνεις. Λοιπόν, φεύγουμε. Χορηγή δεύτερης ώρας. Ήταν η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Οι εκπληκτικές γεύσεις. Εκεί θα δώσουμε τραπέζια αύριο. Απέναντι το Μασού της Ελευθέρια. 16 χρόνια νούμερο 1. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Όποιος πήγε, κόλλησε και ξαναπήγε. Φυσικά Τέντα Χόμ, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, μπαμπάς και γιος. 35 χρόνια. Σε πάρω τηλέφωνο τώρα, Γιάννη, σε λίγο να σου πω. Τέντα Πέργολα, αντιενεμική ζελατίνα, καλαμαριά, πολύχνη, χαλκιδική. Και φυσικά Καλόε, νούμερο 1 εταιρεία. Νούμερο 1 εταιρεία με τον Biodiabertil, ειδικό για το διαβήτη. Παράλληλα με τα χαπάκια σας, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή. Το φυτικό προϊόν από Μύρτιλο από τη φύση στο 23 12 200 από 50 ευρώ 29 και 90 αν πείτε ότι το ακούσατε στην εκπομπή για να βοηθηθείτε με το σκεύασμα αυτό βγάζετε 1-1,5 μήνα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, φεύγουμε, αύριο εδώ θα είμαστε, δεν φεύγει κανένας, έρχεται η Τρόικα, δεν ξέρω πόσοι από τους τρεις θα είναι σήμερα, Τσόρμπα τον είδα ήδη. Ήδη οπότε μένετε συντονισμένοι. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα λέμε και καίμε και το 18. Bye 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 bye.